Έλα! Έλα, έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, γάτο τσακαλό καταπληκτικό του χορφού πιπίνο καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό! Ελάτε, ελάτε στην παρέα μας, πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπες στεραχώρια, να περάσουμε την παραγότα από τις μεραχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα! Έχω κυρίες και κύριοι τον Jason Statham της κονσόλας πίσω από τον πλυμπλίκι. Είναι ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Καλώς όρισες και σήμερα Τιτάνα στην παρέα μας. Ελάτε, Κωστίζα Τσαρό στο μικρόφωνο ή άφητο μουτσουνάρα μου. Πάμε για το επόμενο δύο ώρο να κάνουμε σούλου μουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Για όποιον μπορέσει να το καταλάβει το σούλου μουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Για όποιον δεν μπορέσει, θα προσπαθήσουμε εμείς να του το κάνουμε σαφές, να του το καταστήσουμε σαφές. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε το μαραφέτη, γράφεται αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχουμε να πούμε διάφορα και πολλά σήμερα, να ακούσουμε τα ποταπά μας. Να δώσουμε και τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής. Είναι αυτό που λέμε, τα ψέλνει αυτός στο ραδιόφωνο. Ελάτε, γιατί, γιατί. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε, έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ακούσουμε και να συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε και τις γραμμούλες όπως κάνουμε πάντα, και στις εύκολες και στις δύσκολες. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Πάτρα, στο καρντάσι μου που ξέρω ότι ακούει στον δρόμο για τη δουλειά, και όλους εσάς που είχατε νυχτέρι, είχατε άγριο ξενύχτη, είτε είστε σεκιουριτάδες, είτε είστε οδηγοί, είτε είστε νοσοκόμες, είτε είστε ξέρω εγώ γιατροί, δουλειές που έχουν ξενύχτη, φύλακες κτλ. Είτε λοιπόν και barman, barwoman και αυτά, έτσι η δουλειά δεν είναι, εμείς πάμε και διασκεδάζουμε, αλλά ο άλλος η μεσούλα του το ξέρει και τα πόδια του την ορθοστασία. Όλοι εσείς, τα κορίτσια που συναντάμε στο δρόμο, τα κορίτσια που πηγαίνουν τώρα στη δουλειά, τις δικηγορίνες που πηγαίνουν εδώ, γιατί είμαστε σε μια πολύ ευνοϊκή περιοχή, οι δικηγορίνες που από χιλιόμετρα μακριά λες και φοράνε πινακίδες που αναβοσβήνουν με φώτα LED ότι είμαστε δικηγορίνες, νομίζω από μακριά, δεν ξέρω, προφανώς τις περνάνε και από casting, δασκαλάκι, δηλαδή... Θα σας κάνω, ας πούμε, την εξής ερώτηση. Έχετε, όπως σε αεροσυνοδούς. Η ερώτηση είναι εξής. Έχεις συναντήσει ποτέ κοντή αεροσυνοδό? Όχι. Δηλαδή, 1,59. Όχι. Εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα. Έχεις συναντήσει ποτέ κοντή δικηγορίνα? Όχι. Ή, ας πούμε, ευτραφή. Δεν μου αρέσει η λέξη χοντρή. Δηλαδή, δικηγορίνα με πολλά κιλά έχεις συναντήσει? Όχι. Θεωρώ ότι κάπου υπάρχει ένα κρυφό cast. Όχι Castaway, σαν το να μιλούσε στην μπάλα, το Wilson. Αλλά θεωρώ ότι κάπου υπάρχει ένα κρυφό και δράτω με τις ευκαιρίες που λένε. Διότι πάλι σήμερα μία από αυτές τις δικηγορίνες, δηλαδή 7 και 10, 7 και 5, στα στενά, ταπεινά δρομάκια της Λέοντος Σοφού και της Φράγκων, ακούμε ένα τακούνι από μακριά που έρχεται με τα παιδιά στην Μπουγάτσα ή με τον φίλο μου τον Περιπτερά, και καταλαβαίνουμε ότι είναι τακούνι δικηγορίνας, κυρίες και κύριοι. Και εδώ έρχεται η σημειολογία. Άλλο ήχο κάνει της δικηγορίνας, άλλο της χορεύτριας που έχει τελειώσει, ας πούμε, και έρχεται από τη δουλειά, από το ξενύχτη. Η pole dancer. Άλλο ήχο το τακούνι της δικηγορίνας, άλλο ήχο τη κοπέλα η οποία, ας πούμε, δουλεύει στο ορτοπείο και βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια. Πεις με τα κούνι θα βγει. Λέω ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά έτσι ένα μικρό ενδυματολογικό, σημειολογικό εσταντανέ στην εκπομπή. Την καλημέρα μας όπου και να βρίσκεστε, όπου και να είστε. Υπενθυμίζουμε σε φίλους και εχθρούς ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Η διάθεση, το πάθος, η τρέλα, η όρεξη, η σπίθα στα μάτια δεν σβήνει. Όποιος νιώθει ότι δεν θέλει, δεν μπορεί, να μας το πει. Να ξέρουμε, να τον δείχνουμε με το δάχτυλο ότι εγώ έχω λιποψυχήσει. Ότι εγώ φοβάμαι, ότι εγώ δεν πιστεύω, ότι έχασα το κουράγιο μου, ότι δεν έχω δυνάμεις. Γενικά, όχι για την ομάδα μόνο. Μιλάω και αναφέρομαι γενικά. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα θα συζητήσουμε, όπως κάνουμε τα τελευταία 20 πλάς πλέον, αυτό το πλάς φίλε. Δεν σου δίνει φίλε μια άλλη έγκλη.
κάτι ρε παιδί μου. Αλλιώς είναι να πεις 20 κάτι ή 20 plus. Σοάπα ρε φίλε. Έχεις παίξει και στο Miami Vice. Τίποτα από αυτούς που σηκώνανε να πούμε τα reverse, τα παντελόνια και σε σακάκια. Βάζει μια ανάρτηση καημένη χρήσα το Βαρέλα που έχει πάει διακοπές. Που είναι χτιστός ο Βαρέλα και μέχρι και από κάτω σχόλιο τι κοιλιά είναι αυτή σαν μπαλέμαχο και ο άνθρωπος είναι χτιστός. Βέβαια αυτό με τις διακοπές, okay, πρέπει να το δούμε λίγο γιατί άμα δεν παίζει καλά όλα μας φταίνε. Το έχουμε πει και αυτό άλλη φορά. Αν πεις δεν έχει δικαίωμα να πάει, βεβαίως έχει δικαίωμα να πάει, δεν χρειάζονται τα ποσταρίσματα. Θα σου πει κανένας τίποτα αν πας διακοπές και δεν αναρτήσεις την οικογένειά σου στο Instagram. Για ποιο λόγο πρέπει να το αναρτήσεις. Και βέβαια όταν η ομάδα πετάει, όταν εσύ είσαι εξαιρετικός όπως ήσουν πέρσι ας πούμε, υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι μπράβο αυτά, τέλεια έτσι, αγόρι μου, λεβέντι μου, κολόνα και τέτοια πράγματα. Όταν όμως δεν είσαι αυτός που πρέπει, ενοχλούν τα πάντα, ακόμα και μια εκδρομή στη Σαντορίνη ή στον Όλυμπο. Κλείνω την παρένθεση. Μία παρότρυνση. Και θα μιλήσω σαν πατέρας, το κάνω σπάνια. Που είμαι 48, δηλαδή το 20χρονο παιδί που παίζει μπάλα θα μπορούσε να είναι παιδί μου πλέον, έτσι. Δεν είναι δασκαλάκι, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Και όχι παιδί μου, να τον έχω κάνει, να είναι δεύτερο παιδί μου. Να έχω κάνει ένα στα 22, να έχω κάνει και ένα στα 28. Λοιπόν, αφήστε λίγο αυτό το διάολο με τα social media. Πρώτα παίξε και μετά κάνε ό,τι θες. Δεν προηγείται η ανάρτηση και το ποστάρισμα. Είναι ανάγκη να δούμε ας πούμε το πιάτο σου που είναι άδειο και το έχεις φάει με την παρέα ή είμαστε εδώ ή χαχού ή αυτό. Επίσης αφήστε αυτά τα συνθηματάκια, τα ετοιματζίδικα, η καρδιά και η πίστη και αυτά και ναι το πνεύμα και ναι πάμε όλοι. Δεν χρειάζεται, πες μέσα, παίξε την μπάλα σου ρε φίλε. Και αφού κάνεις την εμφανισάρα σου, βάλε ό,τι θες μετά. Αυτό που βάζουν άλλη μια σημαντική νίκη, παθιασμένοι, πάμε ξέρω εγώ, ευχαριστούμε τον κόσμο βεβαίως. Για την παρουσία του, για την παρότριση ή στην περίπτωση ακόμα και μιας ήττας, αν εσύ έχεις παλέψει, αν έχει γίνει μια στραβή, ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προχωράμε, okay. Αλλά όχι πριν, δεν υπάρχει λόγος για το πριν. Περιορίστε το λίγο αυτό το πράγμα. Και ξέρεις κάτι, σκεφτόμουν ότι αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν με αυτό φίλε. Δηλαδή το θεωρούνε, πώς ήτανε παλιά απαραίτητο ο ποδοσφαιριστής να έχει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ας πούμε με την τάπα ή να έχει χέτι ή να πρέπει οπωσδήποτε να έχει καδένα δασίτριχο στήθος και να έχει πάει τουλάχιστον μια φορά στα μπουζούκια. Πώς ήτανε όλο το πακέτο. Δηλαδή αν δεν το είχες κάνει, αν δεν είχες περάσει από τη φάση της χέτης, είναι σαν να είναι σήμερα, σαν να συζητάμε με σεφ ο οποίος δεν έχει τατουάζ. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, έλα εδώ, ναι. Είσαι καλός μάγειρας, βέβαια. Εξαιρετικός, είμαι σεφ. Έχω 52 σκούφους. Σήκωσε λίγο τα μάνα για να δούμε. Κάνει έτσι. Τα τατουάζ που είναι. Δεν έχω. Α, φίλε, ευχαριστούμε πολύ. Το τατουάζ στο μάγειρα είναι ότι ήταν η χέτη παλιά στον ποδοσφαιριστή. Είναι ότι είναι η κολοχαράδρα στον υδραυλικό. Αυτά είναι τα διπλώματα, δηλαδή χωρίς αυτά μην έρχεσαι καν. Μην έρχεσαι. Το γέλιο είναι που έχει ακούσει την εκπομπή υδραυλικός. Έρχεται στο πατρικό μου, στον πατέρα μου, στο σπίτι στην Τούμπα να φτιάξει κάτι και γελάει. Τι, γιατί σκύβει να, στη βάνα εκεί στο, κάτω στην κουζίνα να σφίξει κάτι και λέει, γελάω λέει γιατί θυμήθηκα που έλεγε ότι άμα δεν φανεί χαράδρα δεν θεωρούμε υδραυλικός. Για να δω, λέω, καλά, φορά ζώνη. Λέει ναι, έλα, σήκω. Λέει, η μάνα μου λέει, τι κάνεις, λέει, παιδί μου. Μαμά δεν είναι, δεν κάνει αυτός, γελούσα. Σήκω, φίλε, άστο, λέω, εντάξει. Έτσι κάνω και εγώ τον υδραυλικό. Πες μας τι δουλειά κάνεις πραγματικά, πες με τι ασχολείσαι, με κάτι άλλο, γιατί μπήκες μέσα στο σπίτι μας. Τι θέλεις, πες μας. Προχωράμε, Τετάρτη σήμερα, ο συμπολίτης ζήτησε ξένο διαιτητή. Βεβαίως. Περιμένω την ημέρα πριν το μάτς με το Γαύρο που οι ίδιοι άνθρωποι θα ζητήσουν
ξένο διαιτητή και σε αναμετρήσει με τον Ολυμπιακό. Βεβαίως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έρχονται και θέλουν να δώσουν χαρά στους οπαδούς τους, αλλά και σε οπαδούς άλλων ομάδων. Όλη η Ελλάδα περιμένει, όλη η Ελλάδα περιμένει το δικό μας στραβοπάτημα και θέλω να απευθύνω μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν και δεν θα αγωνιστούν στο μάτς της Κυριακής. Αν θεωρείτε ότι θα είναι ένα ξεκούραστο, ένα χαλαρό βραδάκι, ότι θα είναι μία όμορφη βόλτα στην εξοχή, κάνετε μεγάλο λάθος. Το ίδιο λέγαμε και πέρσι και ήταν ίσως από τις πιο χαλαρές εμφανίσεις της ομάδας στην ισοπαλία μέσα στην Τούμπα. Περιμένουμε από τον Αντρέ Βιερίνια και από τον Δημήτρη Πέλκα να πιάσουν τους συμπαίχτες τους, παλαιούς και καινούριους, και να τους εξηγήσουν την ιδιάζουσα κατάσταση που επικρατεί σε αυτά τα παιχνίδια. Και ότι με αυτούς θα βγούμε την άλλη μέρα και θα τους συναντήσουμε στη δουλειά μας, στο αυτοκίνητο, εδώ, στο γραφείο, στις εκπομπές, στο σχολείο, στην καφετέρια, οπουδήποτε κυκλοφορούμε μέσα στην ίδια πόλη. Καμία υποτίμηση, καμία αλαζονία. Πέρσι μπήκαμε με ένα υφάκι, εμείς είμαστε επίδειξη πρωταθλητές και όλα καλά. Ασχέτως που στο τέλος ισοφαριστήκαμε με ένα goal offside, η παρουσία ήταν τελείως νοχελική, για να μην πω άλλη λέξη. Μπορώ να βρω, έχω απόθεμα. Άρα καμία υποτίμηση, καμία διάθεση αλαζονική στον αντίπαλο που θα έρθει και θα σκυλιάσει φυσικά. Το καταλαβαίνετε, το ξέρετε, για πολλούς λόγους. Και ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν λέμε κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό και είναι φυσιολογικό. Θέλουν να ευχαριστήσουν πολύ κόσμο με την παρουσία τους οι συμπολίτες. Παρεπιπτόντως, καλορίζικος να πούμε στον κύριο Καρπετόπουλο που προσελήφθη στο κανάλι του κυρίου Μαρινάκη για να παρουσιάσει την αθλητική εκπομπή. Άσχετο, άσχετο εγώ λέω. Στον κύριο Μαρινάκη που παραχωρείται έναντι 35, 40 πόσο, 45, κάτι ψηλά. Παραχωρείται η Φόρντετ και χαρίζονται πόσα, 300, 350 ούτε θυμάμαι. Εκατομμύρια. Παπ. Πάρε την Nova και τη Fortnite. Παιδιά, τι έγινε με τα λεφτά αυτά και τα λεφτά. Εδώ δεν πάνε χαμένα τα λεφτά, γιατί υπήρχε μια πρεμούρα όταν πήγε η ΕΡΤ να δώσει λεφτά στον ΠΑΟΚ, τον πρωταθλητή, τον αίτητο. Όχι τα λεφτά του Κοσμάκη και τα πάνε χαμένα και όχι και τέτοιες πατάλες. Εδώ τώρα τι. Εδώ ξέρετε τι. Γαργαρίτσα. Γαργαρίτσα με ανθόνερο, μπεταντίν και οξυζενέ. Γαργαρίτσα. Τι βλέπω, δεν βλέπω. Την εποχή που συζητούσαν οι άστεγες ομάδες, ήρθαν αυτές επειδή ήθελαν να μπουν στο Open οι άστεγες ομάδες. Αυτές προσέγγισαν τον Ιβάν. Χάλασε ο κόσμος για την αξιοκρατία του πρωταθλήματος και τι είναι αυτά κτλ. Περιμένω τώρα, σε περίπτωση που αυτό οριστικοποιηθεί και τελεσφορήσει, γιατί το θεωρώ 1000% σίγουρο, περιμένω μία-μία τις περήφανες ιδιοκτησίες των ομάδων, όσοι έχουν πρώτον αξιοπρέπεια, όσοι σέβονται την ιστορία του εμβλήματός τους, όσοι σέβονται τους χιλιάδες οπαδούς τους, όσοι σέβονται την παράδοση, τις αρχές τους, να βγουν και να πούν εγώ να μπω στην ουρά και να περιμένω τα λεφτά του υπόδικου, δεν θα το κάνω. Και το υπόδικος δεν είναι δική μου φαντασία, είναι η πραγματικότητα, έτσι. Εγώ να περιμένω πότε θα με πληρώσει, γιατί ξέρετε πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι να παίξει, ας πούμε, Ολυμπιακός. Α,
Άρης λέω εγώ, τυχαία ένα όνομα. Ή Ολυμπιακός Πανιώνιος. Ή Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Τυχαία λέμε. Πηγαίνει λοιπόν την Παρασκευή πριν το μάτς να πάρει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης της αντίπαλης ομάδας. Τα χρήματα τα οποία τα δικαιούται γιατί έχει κάνει μια συμφωνία με το κανάλι που δείχνει τις φάσεις. Σωστά, σωστά. Υπάρχει λοιπόν ένας χαρτογιακάς, ένας σουρουκλεμές, ο οποίος δεν ξέρουμε το επίθετό του, είναι μια φάτσα που θα ήταν ο μπασοκιθαρίστας στο πανηγύρι, ούτε ο κλαριτζής, ούτε το βιολί, ούτε καν ο ντράμερ, είναι ο μπασοκιθαρίστας. Μια φάτσα ψιλοαδιάφορη, που σου λέει βεβαίως, γεια σας, ούτε πηγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος, δεν σπράξει τα λεφτά, βεβαίως πηγαίνει ο ένας παρατρεχάμενος, ένας αυτοφοράκιας και λέει γεια σας, ήρθαμε για τα χρήματα, για τη δόση από τα χρήματα για τα τηλεοπτικά. Είστε εγώ, είμαι της τάδε ομάδας. Α, ξέρετε, σήμερα δεν μπορούμε, υπάρχει ένα θέμα με τον λογαριασμό, ελάτε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, βεβαίως, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα μετά το μεταξύ μας παιχνίδι. Ελάτε. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά κι ανεβαίνεις δύο-δύο τα σκαλιά κι ανεμίζουν τα μαλλιά, κι ανεμίζουν τα μαλλιά. Εγώ. Όμορφα, καμωμένα, τα πάντα, όλα, όλα. Θέλω να πάω, αφού σας πω ότι δίνουμε και σήμερα τρία μαγικά χαρτάκια και νομίζω είναι η τελευταία μας μέρα σήμερα, τρία εισιτήρια για τον αγώνα με τον συμπολίτη, που και εκεί θα πούμε όπως λέμε τα τελευταία δύο χρόνια, ειδικά για εκεί. Μάλα, το νου σας ρε μάλα, το νου σας καλά ρε μάλα. Εσύ λοιπόν, Αντρέ, εσύ Δημήτρη που νιώθετε, εγώ πιστεύω ένα κλικ, αν όχι περισσότερα παραπάνω από τους άλλους, πιάνετε τους παλαιούς που ξέρουν, πιάνετε και τους καινούριους που δεν ξέρουν και τους λέτε. Εδώ θα πρέπει να μπούμε σκυλιασμένοι μέσα. Το μαχαίρι στα δόντια. Το μαχαίρι στα δόντια. Κάποιος που έχει παίξει μπάλα και έχει τιμήσει τη φανέλα και ήταν και από τους πιο παθιασμένους, μου είπε, πήγα στην προπόνηση και πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τους είδα στην προπόνηση έτσι, να γυαλίζει το μάτι τους και να πέφτουν κορμιά, να περιμένεις μία άλλη ομάδα, έναν άλλον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Και τον πιστεύω. Κάναμε αυτό το 3 στα 3 χωρίς να παίξουμε, πέρα από ένα μισάωρο στον Ατρόμητο το πρώτο μισάωρο. Μπράβο που δεν υπήρξε βαθμολογική απώλεια. Πρέπει να εκτοξεύσουμε, να εκτοξεύσουμε τον βαθμό συγκέντρωσης στην άμυνα. Δηλαδή δεν είναι ότι πέρσι ήμασταν στο 9 και φέτος είμαστε στο 8. Φέτος εκεί είμαστε στο 3, στο 4 βαθμό συγκέντρωσης. Αδυνατό να πιστέψω ότι ξέχασαν οι παίκτες το ποδόσφαιρο και την μπάλα που ήξεραν, ή ότι έχασαν την αναμεταξύ τους χημεία. Οι ίδιοι είναι, ο ίδιος Πασχαλάκης είναι, ο ίδιος Κρέσπο, ο ίδιος Βαρέλα, ο ίδιος Μάτος, είναι οι ίδιοι. Άρα, put yourself together που λένε στα χωριά μας. Μαζευτείτε, συγκέντρωση, το νου σας. Αυτό. Χθες 3.500 πακετάρες μέσα σε λίγες ώρες. 3.500 άνθρωποι πήγαν και πήραν το ετήσιο πακέτο του ΠΑΟΚ TV για τα μάτς τα εντός έδρας που συμπεριλαμβάνονται και τα play-offs. Θέλω πριν πάμε στο διάλειμμα να διαβάσω την ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Λευτέρης Δούκας και να πω ότι έχω πολύ καιρό να διαβάσω τέτοια ανακοίνωση.
είναι απόλυτα ζούμου σου, χτυπάει ακριβώς το συναίσθημα και θέλω να τη διαβάσω στον αέρα, πιθανόν να την έχετε διαβάσει στο διαδίκτυο, okay. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν όμως την εξοικείωση ή το χρόνο να μπουν και να διαβάσουν την ανακοίνωση, τη διαβάζω τώρα. Μπορείς να βάλεις από κάτω το σύνθημα που λατρεύω και αγαπώ. Να. Άρα δασκαλάκι. Πριν καν το πω είσαι έτοιμος. Πριν καν αδερφέ μου, τι ετοιμότητα. Πριν καν. Γράφει λοιπόν ο Λευτέρης Δούκας. Γράφει ο ντόκτορ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου που έγινε το φόβητρο των ισχυρών του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που σήκωσε κύπελο στον Αττικό ουρανό. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα εκτός πρωτεύουσας που κατέκτησε πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που δημιούργησε έδρα σημείο αναφοράς για όλους τους αντιπάλους. Ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη και μοναδική ομάδα από την εποχή Παντελάκη με αποκορύφωμα αυτήν του Ιβάν Σαββίδη που δεν έσκυψε ποτέ το κεφάλι χωρίς να υπολογίζει κόστος. Ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που κατέκτησε αίτητο πρωτάθλημα και ντάμπλ για όλες τις παραπάνω στιγμές και πολλές περισσότερες υπάρχουν μικρές ή μεγάλες ιστορίες που τις κρατούν ζωντανές. Ο παππούς μου έβλεπε αγώνες στο Συντριβάνι και διηγούνταν, γράφει ο ένας. Ο πατέρας μου ήταν εκεί και έλεγε ότι, γράφει ο άλλος, βλέποντας εικόνες από το 04 στο Καραϊσκάκι. Ήμουν κι εγώ στις Σέρες και θυμάμαι, σχολιάζει ο επόμενος σε ποστάρισμα εισιτηρίου από το 61. Είδα κι εγώ την κεφαλιά του Πάπριτσα στο Άκα, τον Ζήση να τεινάζει το δίχτυ του Σίμαν, τον Μούσλι να σηκώνει το σημαίακι στην πόλη. Ήμουν κι εγώ στη φιέστα του πρωταθλήματος και έκλαιγα αγκαλιά με το παιδί μου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που καθιέρωσε το pay-per-view. Δρόμο που αργά ή γρήγορα θα ακολουθήσουν όλοι. Και σε μερικές χιλιάδες χρόνια οι μεταγενέστερες γενιές θα σχολιάζουν. Ο παππούς μου συμμετείχε στην προσπάθεια από την πρώτη στιγμή. Μου έλεγε μάλιστα πως οι αντίπαλοι τον λιδωρούσαν. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Αν δεν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν ο πρώτος, να! Αποδεικτικό αγοράς του παππού μου. Ο παππούς της ιστορίας είσαι εσύ που με διαβάζεις. Αυτό, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο. Προσπαθώ και ίσως αζορίζω, ίσως γίνομαι ενοχλητικός, ίσως γίνομαι κουραστικός. Προσπαθώ μέρες τώρα να σας μεταφέρω τη σημασία αυτού που γίνεται. Αυτά τα 4,99 που θα σας στερήσουν ένα καφέ. Ή αυτά τα 70 ευρώ που είναι ένα μπουκάλι στα μπουζούκια ή που είναι 20 καφέδες. Ή που είναι ένα παντελόνι που δεν θα το αλλάξεις. Ή που είναι μια εκδρομή που μπορεί να μην πας. Ένα μονοήμερο, ούτε καν διήμερο. Προσπαθώ να σας μεταφέρω τη σημασία του γεγονότος. Γράφουμε ιστορία. Δεν γίνεται να είσαι έξω από αυτό. Και αν δεν έχεις τα 70, σεβαστό. Μπορεί μαζί με άλλους 2, 3, 4 φίλους να κάνεις το δικό σου καναπέ, τη δική σου παρέα, αν δεν πας στο γήπεδο, γιατί μιλάμε για τα εντός έδρας. Αλλά ακόμα και αν πας, να νιώθεις ότι στο κάλεσμα της ιστορίας, στο κάλεσμα της καψούρας σου, στο κάλεσμα στην επιστράτευση που γίνεται στον πόλεμο από κάθε πλευρά, με κάθε τρόπο, με διαφορετικά πρόσωπα, δεν ήσουν απόν. Δεν ήσουν φυγόμαχος, ήσουν εκεί. Να συνδράμεις, γιατί δεν είναι τα χρήματα. Δεν είναι το ποσό.
είναι ότι έτσι δίνουμε την πιο εκοφαντική, άμεση, την πιο κάθετη, την πιο ευθεία απάντηση για όλα αυτά που τόσα χρόνια λέγαμε και ζούσαμε και μας επιφύλασαν αυτοί οι άνθρωποι. Το σάπιο αυτό σύστημα που συμπεριφέροντας τον ΠΑΟΚ ξανά ήταν ένας κομπάρσος. Τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι πρωταγωνιστής, δεν γίνεται να μην είσαι μέσα σε αυτό. Αυτό έχω να πω, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Ζουμουσού λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας, να επιστρέψουμε. 3 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής, όπου πιθανό να υπάρξουν 1-2 εκπλήξεις στην εντεκάδα. Ο coach αποφασίζει, ο coach και αυτός ζει μες στην πόλη και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Θα το εξηγήσουν και τα παοξάκια που νιώθουν περισσότερο μες στην ομάδα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε, μπουκάραμε. Ούτε είπα χορηγού σήμερα. Τους ξέρετε, τους λέμε κάθε μέρα. Ηλεκτρονέτ, Παπουκής Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με Sony καταπληκτικές τηλεοράσεις. 55 ίντσες, 500 ευρώ μόνο. Είναι συγκλονιστικό το ποσό. Για 55 είναι ένα τείχος για να δείτε Παοκάρα, Smart TV, Paok TV εκεί και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Αιγαίων με τα πιο φρέσκα ψάρια στην πόλη. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο Διοικητήριο και στο Ρεόκαστρο. Δύο μαγαζάρες, πεντανόστιμα. Όλα σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντός και έρχονται στο σπίτι σας. 214.000 για το Διοικητήριο, 69.566 για το Ρεόκαστρο. Νικολαίδης Αχροπλαστία, νούμερο ένα προορισμός για το πιο φρέσκο παγωτό στην πόλη. Τουρτάρες, ψωμάρες, κεράσματα υπέροχα. Καταπληκτικά, τις καφεδιές σας το πρωί, όλα υπέροχα. Και βέβαια, Κρεατούμπα, Πόντου 10, απέναντι από τη θύρα 8 του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Εκεί θα βρείτε και μαγειρευτά και ψητά. 9.26.740. Πάμε γραμμές να μην περιμένετε. Ξαναλέω, κληρώνουμε 2 εισιτήρια για τον αγώνα, 3 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Θυμίζοντας ότι πιθανόν αύριο να μην έχει. Δηλαδή, σήμερα είναι η τελευταία μέρα, νομίζω. Σήμερα. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 4526. Πάμε γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Καλώς το παιδί. Λέω τώρα θα βγει κάποιος άλλος. Ο κύριος Γιώργος παράδειγμα. Έλα Μένιο, πάμε, λοιπόν, πάμε, πάμε. Αυτό που συμβαίνει με το TV το δικό μας. Ναι, ΠΑΟΚ TV. Είναι ανεπανάληπτο. Χαμός. Κάποιοι βγαίνανε και θα δείτε τι θα πάθετε. Έλα, καλά, εντάξει. Και να δείτε τι θα γίνει. Ναι, τι, ναι, να φύγω, γίνει, τι θα πάθουμε. Μια μάντρα. Θα αποδειχθεί μια μάντρα πόσο, μεγάλος, ναι, πόσο μεγάλος είναι ο λαός που ακολουθεί την ομάδα. Αυτό και εγώ και εκεί διαφωνώ, να ξέρεις. Να ξέρεις, να διαφωνώ. Διαφωνία σου. Η διαφωνία μου είναι ότι έχω να αποδείξω σαν λαός κάτι σε κάποιους. Ή ότι αν αυτό το εγχείρημα δεν έχει να αποδείξει τίποτα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ποιοι είναι αυτοί που μας ρωτάνε για να περιμένουν την απάντησή μας? Ούτε καν. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει δείξει στο βάθος του χρόνου και πιο πρόσφατα και πιο παλιά την τεράστια ύπαρξή του. Κωστή μου, πραγματικά στο ποδόσφαιρο νιώθω υπερήφανος. Δεν είχαμε καμιά αμφιβολία, ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αλλά δεν μπορείς να προσπεράσεις. Όχι, είναι τεράστια ιστορία. Είναι τεράστιο, το λέω, κάθε μέρα το λέω. Τους καημένους είναι λίγοι. Απλά φυσικά δεν νιώθω καθόλου ότι πρέπει να δείξω κάτι σε κάποιοι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Δεν να το δείξουμε, ναι, σωστά το θέτεις, αλλά δεν είναι το θέμα να δείξουμε, είναι θα τους αποδείξουμε στον εαυτό μας, τι φίλε, μπορούμε να κάνουμε αυτό σαν ομάδα. Γιατί όντως είμαστε τεράστιοι. Η απάντηση, αδερφέ μου, η απάντηση, αδερφέ μου, είναι στον εαυτό μας. Είμαι εκεί. Τώρα που μένετε πόλεμος και εγώ πρέπει να είμαι εκεί δίπλα στην καψούρα μου. Κατάλαβες, Μένιο μου, αυτό είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Κανένας δεν θα φύγει. Γίνεται ήδη. Τώρα, ναι, που γευόμαστε και πρόξιμε λίγο. Ο ΠΑΟΚ, όπως πολλές φορές το έχεις πει, έχει περπατήσει, έχει επιβιώσει αν θέλεις πώς, χωρίς τίτλους, χωρίς τίποτε. Δηλαδή υπήρχε ένας αριθμός φιλάθλων που γυρνούσε την πλάτη, δεν πήραμε τίποτα. Όχι απλά έχει επιβιώσει. Γιγαντώθηκε. Μεγαλούργησε. Ναι, γιγαντώθηκε. Αύξησε τον πληθυσμό. Λοιπόν, τον κόσμο, όσον αφορά την ΤΣΣΚΑ της Ελλάδος, αυτούς τους κατάπτυστους κάτω που μόνο με λεφτά του ελληνικού λαού μπορεί να περπατήσει, γιατί αποδεικνύεται ότι όλα είναι δωρεάν σε αυτούς, δεν μπορούν να μιλάνε και όμως μιλάνε, και το άσχημο είναι μιλάνε κάποιοι άλλοι για λογαριασμό τους. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Στην προσπάθειά τους
να μην πουν καλό λόγο για μας, υπερασπίζονται την Τσεσεκά της Ελλάδας. Δεν θέλω να την αναφέρω σαν ομάδα. Και το αποκορύφωμα είναι, και κλείνω με αυτό, εχθές βγήκε στη Φορά Πλέον ότι την παίρνει με 45 εκατομμύρια ή 40, αφού του χαρίζουν γύρω το 60% που είναι γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια. Α, ψιλοπράγματα, είναι ρε. Τρέλα, ρε φίλε. Νόμιζα ότι είναι παραπάνω. Εντάξει, μωρέ, λοιπόν, τώρα. Είναι το 60% χοντρά-χοντρά. Έλα, μωρέ, τώρα. Με κατάλαβες. Ναι, έτσι. Κατά τα άλλα, τα 17 όταν τα πήραν πριν 8-9 χρόνια, ήταν άλλες εποχές και τα λεφτά που θα έδιναν, που υποσχέθηκε ο Τσίπρας, άκουσον, και το δέχομαι, το ακούω εγώ σαν δεξιός που ήμουν, αλλά τώρα λέμε και τι γίνεται και είμαι, να ακούμε τώρα ότι ο Τσίπρας λέει τα δούνε. Πιο μπροστά πριν 9 χρόνια ποιος τα έδωσε στον Ολυμπιακό? Και είναι και η ερώτηση η χθεσινή. Τα έδωσαν με μία επιταγή την ημέρα που το είπανε ή σταδιακά? Άντε Κωστή μου, φιλιά σε όλους, μεγαλουργεί η ομάδα. Γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτ για τις δηλώσεις Λουτσέσκου. Δεν θέλω να χάνουμε καθόλου ενέργεια πλέον με το θέμα Λουτσέσκου. Σεβαστά αυτά που είπε, τον ευχαριστούμε για αυτά που πρόσφερε. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη, το δεν έφυγα για τα λεφτά, το ακούω βερεσέ. Αν δεν έφυγε για τα λεφτά, ας καθότανε στο πλάι για ένα χρόνο, αφού δεν ήταν το χρηματικό τα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ας καθόταν στο πλάι και να πήγαινε σε μια ομάδα, σε ένα αξιοπρεπές πρωτάθλημα. Γιατί μου πει ότι το όνειρό του ήταν να πάει, ας πούμε, σε Σαουδική Αραβία. Τώρα, όσο για τις διαφωνίες, κλείνω 2 λεπτά μόνο και έρχομαι στις γραμμές, γιατί μου ήρθαν 3 μηνύματα. Όσο για τις διαφωνίες, φυσικά και στις οικογένειες μέσα υπάρχουν διαφωνίες. Για τη μεταγραφή, για τον τρόπο, για έτσι. Αυτούς που σε στήριξαν ενώ σε έβριζαν όλοι στην αρχή, δηλαδή την οικογένεια Σαββίδη, αυτούς λοιπόν που σε στήριξαν όταν σε βρίζαμε όλοι στην αρχή και δεν σου έδινε κανένας ούτε μισή ώρα. Ούτε μισή ώρα δεν σου έδινε ασυλία από όλους μας. Η οικογένεια αυτή λοιπόν έβαλε τα στήθη της μπροστά. Δεν φεύγεις έτσι, φίλε, από μια διαφωνία. Και μάλιστα μία μέρα πριν η ομάδα πάει στην προετοιμασία. Ό,τι και να προσπαθείς, όσο και να σου φιλοξενούν τις δηλώσεις, όπως δεν διαγράφεται αυτό που προσέφερες και το αναγνωρίζουμε παντοτινά, έτσι εμένα δεν θα μου το βγάλεις από το μυαλό ότι είναι ένα τρύπημα. Τέλος. Είναι η δική μου άποψη. Είναι πούλημα, φίλε. Παραμονή της προετοιμασίας. Τέλος. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι συνέχεια με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι όμως. Συνέχεια, γιατί από τις 10 κουβέντες σου οι 8 ήταν για τον ΠΑΟΚ. Δεν είδα να μας πεις για την ομάδα σου εκεί, πώς τη λένε, την Αλαχλή, Αλσαΐν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Και ούτε έχουμε, το ξαναείπα, ούτε έχουμε το χρονικό περιθώριο και ούτε και έχουμε και τα αποθέματα να ασχολούμαστε με την σχέση που είχαμε πριν. Είμαστε τώρα μέσα σε μια διαδικασία που δεν μας παίρνει. Αυτό. Μου επιτρέπετε τα 2 λεπτά μόνο γιατί ήρθαν τα μηνύματα. Καλημέρα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Με τις πρωί μην ασχολείσαι, Κωστή. Όταν ασχολούνται αυτοί μαζί μας, πρώτον και δεύτερον, δεν μπορώ να διαφορήσω. Ήρθε μήνυμα ο Μάξ από την Άουσα, ο Δημήτρης και ο Τάκης από την Κάτω Τούμπα, που μου λένε ένα σχόλιο για την... Συνέντευξη του Λουτσέσκου. Ωραία, πάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Απλά τώρα έχουμε αγώνα σημαντικό την Κυριακή. Έχουμε θέματα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε συνέχεια εκεί. Για μένα δεν είναι σημαντικός, γιατί να σε πω. Σημαντικός ήταν και με το Πανετολικό, έτσι. Ή κάνω λάθος? Βεβαίως. Απλά με το Πανετολικό δεν ζούμε στην ίδια πόλη να έχουμε ζάλισμα σε περίπτωση στραβού αποτελέσματος. Το καταλαβαίνεις. Είναι ιδιαίτερα μπάτσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άκου λίγο. Εγώ τα δύο παιχνίδια αυτά δεν τα είδα στην Τούμπα. Μέσα στην Τούμπα, δεν τα είδα. Το ένα ήταν, ήμουν στη Χαλκιδική, είχα κόσμο από το εξωτερικό. Και το δεύτερο, γιατί πήγα στο Λονδίνο την κόρη μου για να σπουδάσει. Και το πρώτο με το καλό. Τώρα πήγε, τώρα πρώτο πέρασε. Τώρα πήγε εκεί. Ναι, δεν είπα ότι πέρασε. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι. Αλλά πέρασε εδώ. Πέρασε για τον εαυτό της. Μάλιστα. Για να αποδείξει τον εαυτό της. Μπράβο. Να τη χαίρεσαι, να την καμαρώνεις. Λοιπόν, άκου λίγο παρακάτω να σε πω η πρώτη κουβέντα της, που δεν είναι παουξάκι φουλ. Πρόσεξε, έχει πάει στο πρώτη φορά πέρυσι, γιατί ακόμα πήγαινε σχολείο. Το πρώτο πράγμα μου είπε, ρε πατέρα, να κάνω μια ερώτηση. Ήρθα εδώ. Τον πάω, πού θα τον βλέπω? Πρόσεξε. Εδώ ήταν, εντάξει, όποτε τύχε. 4,99.
Ναι, το ξέρουμε. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Αυτή βοήθησε 15 άτομα στη Χαλκιδική και τους έβαλε μέσα. Με... Ξέρετε τι σημαίνει, Άκη μου, για αυτό που είναι στο εξωτερικό, που είναι σε μια ξένη πόλη έξω, μέσα στο σπίτι του, χωρίς να χρειαστεί να ψάξει μια καφετέρια, στην οποία τώρα στο Λονδίνο, ας πούμε, στο Μάντσεστερ, που θα είναι Έλληνες και αν θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Ξέρεις, σημαίνει, φίλε, να βάλεις το λαπτοπάκι σου, να σηκώσει το ταμπλετάκι σου, να αράξει και να γεμίσει, να μοσχοβολήσει, που λέει και η Χρύσα ΠΑΟΚ, το σπίτι σου σε κάθε άκρη της γης. Σωστή, για να πω κάτι ακόμα ένα λεπτό, να μην κρατάω την γραμμή. Το δεύτερο ήταν, ράδιο πιάνει εδώ. τώρα μιλάμε για 18 χρονών παιδάκια, έτσι. Δεν ξέρει και πολύ, γιατί είναι σχολείο, φροντιστήρια, ήταν ράδιο τηλεόραση, ίντερνετ, δεν έγινε τίποτα. Ίντερνετ. Ή radio. Ναι, εντάξει, τα ξέρει αυτά, λοιπόν. Ναι. Αυτή με τα μαθαίνει όλα, εγώ είμαι σκράπα σε αυτά, λοιπόν. Πόσο χρόνο είσαι, Άγγι? Εγώ? Ναι. Να, τα 56. 56, εντάξει. Λοιπόν, εγώ ασχολούμαι, καταρχήν έχω... πρόσεξε, ο παπάς, δεν φαίνεσαι για 56. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άκου λίγο και το τελευταίο. Όχι, λες, ναι, το ξέρω ότι δεν φαίνομαι, ναι. Δεν σε έχω δει εδώ μέσα, έχουμε ειδωθεί από κοντά. Έτσι ακριβώς, μπράβο. Δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Τόσα χρόνια είσαι από τους πολύ παλιούς. Αλλά δεν μου είπες ότι είσαι εσύ. Φίλε, δεν σου είπα και εγώ ότι ήμουν εγώ. Το πήρες χαμπάρι. Λοιπόν, μην ασχολείστε πολύ με το συμπολίτη, ρε παιδιά. Είναι ένας αγώνας σαν τους άλλους. Δεν είναι. Εδώ είναι που εγώ διαφωνώ, φίλε. Εδώ διαφωνώ μαζί σου ριζικά, καθέτος διαγωνίως. Αυτοί που λένε είναι ένας ακόμα. Δεν είναι ένας ακόμα αγώνας, ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε. Γι' αυτό. Και δεν θέλω να το λέμε αυτό. Ναι, Άκη μου, εντάξει, διαφωνούμε. Απλά δεν θέλω να μπουν οι παίκτες μας χαλαροί όπως μπήκαν πέρσι. Όχι, δεν θα μπουν χαλαροί. Δεν θα μπουν χαλαροί. Οι παίκτες δικοί μας παίζουν για την ομάδα μας. Γιατί δεν θα πάρουν οι περισσότεροι μεταγραφή, γιατί είναι πάνω από 30. Οι άλλοι παίκτες παίζουν για τον εαυτό τους. Κατάλαβες γιατί έρχονται και παίζουν εδώ στη Τούμπα. Έγινε, Άκη! Σε χαιρετώ! Να σε καλά, ευχαριστώ! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια! Καλό στο Θουβού! Να σας δώσω, λέει, μία που έχω έτοιμη! Μα δεν είμαστε εμείς, λέει, γιατί... Αυτό είναι, παιδιά, το VAR πριν την εποχή του! Να σου δώσω φωτογραφίες, δεν είναι με σένα, δεν πειράζει! Να σου δείξω ένα πλάνο από άλλο μάτς! Λέει, μα δεν είναι το δικό μας! Που θα σου δώσω θα έχουν εσένα! Αυτό! Ρε παιδί μου, λέει, να σας δείξω ένα πλάνο από... Να σας δείξω ένα πλάνο από Huddersfield μπρομά από η Κάρνα! Μα δεν θα είμαστε εμείς, γιατί! Σε αυτό που θα δείξω από αυτό το μάτς θα είσαι εσύ! Έβλεπε πολύ μπροστά ο Βέγκος! Πάρα πολύ, φίλε! Πάρα πολύ! Αυτά, για το Μαρ! Ένα! Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα, αν είδες εκεί η Αμερική, Ιράν, επειδή έγινε μια επίθεση στην Αραβία, στα τέτοια. Ελπίζω μη φάει ο ΠΑΟΚ από την ΟΕΦΑ κανένα κυρωτικό τίποτα, κανένα κύρωση. Α, για κάτι θέματα με τα πετρέλαια, ε. Ναι, γιατί... Έχω και τον τίτλο, έχω και τον τίτλο. Πετρέλαιος πια. Έλεος. Από την Αραβία ξεκινάνε πολλά και την πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Όχι ξεκινάνε, εκεί καταλήγουν πολλά. Και από εκεί ξεκινάνε, ρε. Έτσι. Έτσι! Άσε τον τρελό! Ακούστε μου που σας λέω! Δεν μπορεί να είναι τυχαία αυτά τα πράγματα! Η φανερή διαδρομή ξεκινάει από εκεί, αυτό εννοώ. Μια, δυο, τρεις! Βρήκαν άλλο τρόπο να με τρυπήσουν! Λοιπόν, με τον Τζίλο τι έγινε, έτσι το λέω... Πάρα πολύ ωραία, φίλε! Καταπληκτικά σου τζουκάκια κάνει η πεθερά μου! Καταπληκτικά! Τα τυλίγει με έναν ειδικό τρόπο, ποντιακό. Εγώ δεν θέλω πολύ μπαχάρι μέσα, να ξέρεις. Αλλά φίλε, και στη σκάρα πεντανόστιμα. Και αν το βάλει και στο φούρνο με πατατούλα, μούρλια, φίλε! Μούρλια! Λοιπόν, χθες μιλούσαμε με τον Στράτο, νομίζω. Ναι. Ήταν, δεν ξέρω, ή φιλάρετο, ναι. Ο Στράτος πρέπει να ήταν. Και έλεγε, είχατε μια ψηλοδιαφωνία τέλος πάντων. Υγιές αυτό. Πολύ μου αρέσει την εκπομπή να γίνεται. Ως προς την χρησιμοποίηση ή όχι του Βαρέλα του Ίγκασον. Το Στράτο ήταν, νομίζω. Ναι. Τέλος πάντων. Εγώ θα δώσω και μια ακόμα διάσταση στο διάλογο που είχατε και στον αντίλογο χθες. Εγώ τι έλεγα, δεν θυμάμαι τι έλεγα. Μήπως έκανα, εκεί που είπα να κάνω το συνήγορο. Δεν σημαίνει ότι πάντα διαφωνούμε καθέτος. Μπορεί να θέλω να πω την... Εντάξει, μια αντίρρηση μπορεί να... Είπα ότι αυτό είναι το ένα σκεπτικό, το άλλο σκεπτικό είναι αυτό. Για να πάμε να ψάξουμε λίγο του προπονητή το σκεπτικό. Που λέει ότι αυτό που δεν είναι στην καλή κατάσταση. Ακόμα. Ναι, βεβαίως. Μια διάσταση ακόμα. Ναι. Πόσα παιχνίδια έχουμε την εβδομάδα? Ένα μόνο.
Ένα μόνο. Από Ευρώπη τίποτα. Τίποτα. Κύπελο ακόμα τίποτα. Η βασική δεν είναι που χάσανε τα παιχνίδια τα άλλα. Τα ευρωπαϊκά. Βαρέλα, δηλαδή, παράδειγμα, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο τους αμυντικούς στην εντεκάδα δεν χάσανε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τους Σλόβαν, ας πούμε. Ναι. Δεν πρέπει οι άλλοι να... Δηλαδή, επειδή εσείς το χάσατε, εγώ θα μένω πάγκο και δεν θα παίζω καθόλου, ας ναι. πούμε. Είπαμε, αυτό είναι το ένα σκεπτικό. Είναι, ναι, είναι, συγγνώμη είναι που σε διακόπτω. Ναι. Το άλλο σκεπτικό λέει ότι επειδή εσύ είσαι αυτό το δίδυμο, εσείς είστε αυτοί που πέρσι κάνατε την αίτητη, τη συγκλονιστική πορεία, δεν θέλω στην πρώτη στραβή, στη δεύτερη, να σας αποκαθιλώσω, να σας αδειάσω, να σας βάλω στο πλάι. Μου θυμίζει και το post που είδα στο site που έλεγε παιδιά πότε θα κάνει η ΠΑΕ, τα υπόλοιπα έχουν εισιτήρια για το μάτς, τη Φιέστα. Για τη Φιέστα, ναι, ναι. Δεν θα φάμε γκολ. Ναι. Εντάξει, προσπαθούμε, προσπαθούμε να μπούμε στο σκεπτικό του, έτσι. Αν με ρωτήσεις ευθέως, τον Πασχαλάκη, θα τον ξαναέβαζε την Κυριακή. Ρώταμε. Η απάντησή μου είναι θα έβαζα τον Ζίβκοβιτς τώρα. Δεν το ξέρεις. Ούτε αποκαθυλώνω, ούτε μειώνω τον Πασχαλάκη. Αλλά τον ξεκουράζεις, ρε παιδί μου. Τον προστατεύεις. Βλέπει και τις προπονήσεις, βλέπει πολλά που εμείς δεν τα βλέπουμε. Φυσικά. Δηλαδή, φυσικά. Τώρα λέμε να βάζει το Ζίβκοβιτς παράδειγμα ή το Ίγκασον, για αυτό που είπα εγώ, αλλά ο Ίγκασον μπορεί να σέρνεται. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, δηλαδή η καθημερινότητα είναι διαφορετική. 100%. Αυτό θέλω να πω για το POC TV. Πριν πεις γι' αυτό, μία μόνο κουβέντα ακόμα. Θουβού μου, είναι πολύ απλό το θέμα. Δηλαδή, πού τελειώνει η ευκαιρία που σου δίνω στον τεφορμάρισμά σου, πού είναι η γραμμή που βάζω όταν μου δείχνεις ότι δεν είσαι αυτός που πρέπει. Ενώ ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Ναι, πού τελειώνει η, ας το πούμε έτσι, η ευκαιρία, πού τελειώνει και αρχίζει το μείνε λίγο, σε προστατεύω, κάτσε λίγο στον πάγκο να βάλω τον Ζίβκοβιτς, τον Ίγκασον, τον Λιμιό, ναι. τον... Καταλαβες. Αν είναι... ο άλλος είναι σε καχυρότερη κατάσταση ή δεν έχει ψυχολογία, δεν θα τον αλλάξεις. Ναι. Θα παραταθεί. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν είσαι μέσα όλη μέρα να βλέπεις. Ναι, ρε παιδί μου, εμείς λέμε αυτό που. Δεν είμαστε προπονήσεις. Αλλά συμφωνούμε ότι αυτό είναι απλά το ζήτημα. Αν το δούμε, το απογυμνώσουμε από όλα τα άλλα και κρατήσουμε αυτό. Ναι, πού τελειώνουν οι ευκαιρίες. Το βλέπουμε ότι δεν είσαι αυτός που πρέπει. Έτσι. Και ο Πασχαλάκης και ο Μπίσεσβαρ είναι σε κακή κατάσταση. Έτσι. Μετά από τον Άγιαξ δεν έχει παίξει. Λοιπόν, και ο Πέλκας ψάχνεται. Ποια είναι η εναλλακτική μου αριστερά. Η εναλλακτική είναι ο Στόχ, φίλε. Είναι τόσο τραγικός ο Στόχ ή ο Λάμπρου. Αν είναι πιο τραγικός ή ο Λάμπρου. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Ναι, αυτό λέμε. Δεν το ξέρουμε. Λέμε λοιπόν. Κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Ναι, λέμε ότι. Πάντων ο καλύτερος. Κάπου του λες ότι μέχρι εδώ, όχι ότι σε απαξιώνω, ούτε σε μειώνω, αλλά πρέπει ο άλλος που περιμένει την ευκαιρία του να πάρει και αυτός την ευκαιρία του. Σου έδωσα εγώ παρά τον τεφορμάρισμά σου, δεν σε καθάρισα στο πρώτο μισάωρο να σε βγάλω αλλαγή. Σου έδωσα ευκαιρία και σε αυτό το μάτς και στο άλλο, αλλά μείνε λίγο, πάρε ανάσες, να ανακτήσεις ψυχολογία. Ανταγωνισμός. Να... Αυτό ρε παιδιά, αυτό λέω. Είναι πολύ απλό. Πού τελειώνει λοιπόν αυτή η γραμμή, αυτό το καθορίζει φίλε ο προπονητής και μόνο. Και ό,τι και να λέμε εμείς, Θουβού μου. Και το προπονητικό team, έτσι όλο μας. Ναι, ρε παιδί μου, αυτός απέβαινε την τελική απόφαση. Έτσι, που θα του πει, ας πούμε. Κάτω, αυτός θέλει το καλύτερο. Πρώτος από όλους. Πρώτος από όλους. Ναι. Αυτό πες και για ΠΑΟΚ TV και να κλείσουμε γιατί περιμένουμε. Εγώ να σου πω ένα πράγμα μόνο. Χτες ένα φίλο Αριανό, του λέω τι θα γίνει, ρε, θα κάνεις εγγραφή στο ΠΑΟΚ TV. Θα γράψεις και το όνομά σου στο ΠΑΟΚ TV για να μπορείς να δεις το ματς. Στην καφετέρια. Κωστή είναι πολλές καφετέρες, για να μην πω περισσότερες, οι οποίες με 5 ευρώ, αν έχουν ειδικά κεντρικό διανεμητή, έχουν 17 τηλεοράσεις και με 5 ευρώ... Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορούν να δείξουν και 17 με 5 ευρώ. Δεν μπορούν να δείξουν και 17 τηλεοράσεις με 5 ευρώ. Τι λες. Άκουσε με τι λέω. Θα σέρνεται όσο κανένα άλλο το σήμα τους. Δεν πρόκειται να δουν ποτέ. Δεν είναι. Πώς δεν είναι. Έχουν 2 γραμμές, 3 και κάνουν τακ-τουκ. Τέλος πάντων. Έγινε Θουβού. Πάμε παρακάτω και συγγνώμη περιμένατε. Καλημέρα σας. Έχουν μείνει μήπως πρέπει να πες για διάλειμμα για διαφημίσεις. Γιωργάρα μου, θες να πάρεις μετά για να έχεις το χρόνο σου. Επειδή σε αγαπώ και σε εκτιμώ για αυτόν τον λόγο. Αγάπη μου. Γεια σου Γιωργάρα μου, θα τα πούμε μετά. Ναι, και εσύ που περιμένεις. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλεις μήπως να ξαναπάρεις μετά το διάλειμμα να έχεις όλο το χρόνο δικό σου για να μην σε κόψω.
Okay. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Αυτό, ευχαριστώ για την κατανόηση. Μερικές φορές κουβέντα με κάποιους φεύγει και κρατά λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει. Respect σε αυτούς, έτσι. Respect. Διάλειμμα. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, ειδικά Sony, αυτό το διάσημα τηλεορασάρες, τελευταία λέξη τεχνολογίας, κορυφαίες τηλεοράσεις. Αιγαίων, η νούμερο ένα ψαραγορά στην πόλη, διοικητήριο 214.000, ωραιόκαστρο 69-56-66. Νικολαίδης, αχαροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237-163, παγωτάρες, τουρτάρες, κεράσματα τα πάντα. Και κρεατούμπα, πόντου 10 απέναντι το γήπεδο του ΠΑΟΚ, απέναντι θύρα 8. Και ψητά και μαγειρευτά, 9-26-7-40. Τρία εισιτήρια μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε σήμερα για τον αγώνα της Κυριακής. Γράφετε FM, αφήνετε καινό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Έτσι! Ένα ελάττωμα! Μεγάλος Βασίλης, μεγάλος άρχοντας. Να χαίρετε την κόρη του, να τη δει ευτυχισμένη. Την πάντρεψε προχθές ο μπαμπάς. Που πάει την κόρη στην εκκλησία και την παραδίδει στον γαμπρό, όσο διάσημος και να είναι, όσο γνωστός και να είναι, είναι ο μπαμπάς που έχει γεμάτα τα μάτια και πάει την κόρη να την παραδώσει. Νιώθει ότι παραδίδει το κοριτσάκι του. Τελειώνει εκεί, θα γυρίσει στο σπίτι και θα πει: πού είναι η κόρη μου? Που μπορεί η κόρη του να έχει βγει στο σπίτι από τα 18, έτσι. Αλλά και αυτός τώρα που είναι μαζί της και έτσι και αλλιώς, ξέρω εγώ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο Βασίλη. Χρήστο! Μια επίσκεψη χρωστάμε. Μια επίσκεψη, Βουζούκο. Ξέρω τι ακούς. Μπήκαμε δεύτερη ώρα. Πάμε γιατί περιμένατε, θα πω μετά τους χορηγούς. Περιμένατε και σας έκοψα πριν γιατί είχαμε το διάλειμμα. Να έχετε το χρόνο σας. Εδώ είμαστε. Κληρώνουμε τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για το ΠΑΟΚ Συμπολίτης την Κυριακή στο ναό. Πάμε στις τέσσερις γραμμές που περιμένουν. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Έλα Γιώργο μου, έλα, έλα. Και ευχαριστώ για την κατανόηση. Πάμε. Πάντα. Δεν μου έλεγε εκτός από το ΠΑΟΚ TV έχει υπάρχει και ράδιο του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ FM. Ναι. Όχι. Στην παρούσα φάση όχι. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει. Και έχει πάει όλα τα καρτελά και ο Μένιος και πάντα βγαίνει πρώτος. Α, έτσι λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν ξέρω αν θα κάνουν κιόλας. Δεν ξέρω. Κακώς, θα πρέπει. Θα πας εκεί κατευθείαν μετά. Θα γίνεις ντούμπα και θα είναι και κοντά και στο σπιτάκι σου, θα πηγαίνεις ποδαράτο. Με τελεφερίκ. Θέλω να πηγαίνω με τέτοιο. Θα πηγαίνεις τα καδάκια. Τώρα είμαστε εδώ και είμαστε, μας συμπεριφέρονται όχι απλά. Το ξέρω, το ξέρω. Τα μαθαίνουμε. Δεν είναι τι μαθαίνουν, είναι τι φαίνεται. Ο κόσμος καταλαβαίνει αν κάπου σε... είμαστε και περίεργα παιδιά, έτσι, δηλαδή το ξέρω, δεν είναι το θέμα των χρημάτων, στα χρήματα, είναι η συμπεριφορά, έτσι. Να πάμε στα δικά μας. Ρεμάλια, μαζί και εγώ το που θα είμαι στην Κυριακή στο γήπεδο, προσέξτε, ούτε τη γόπα από το τσιγάρο σας, ούτε την τζίχλα να τη φύσετε μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Θα ψάχνουν αιτίες. Είναι τα κίμια με το συγγενή τους κάτω στον Πειραιά. Θα προκαλέσουν με πολλούς τρόπους μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να πουλήσουν και τσαμπουκά στους οπαδούς τους. Είδατε, πήγαμε και δεν κάναμε, δεν μασίσαμε. Τα ξέρουμε. Να πω κάτι. Ναι. Καμία ανακοίνωση δεν έκανε η ΠΑΕ τους όταν δεν απέξουν τον Παναθηναϊκό. Ότι θέλουμε και ξένους διαιτητές. Και όχι και στο ΒΑΡ μέσα και τα λοιπά. Και αν θα λειτουργήσει το ΒΑΡ και αυτά. Δηλαδή, με εμάς ανακοινώσεις κατευθείαν θέλουμε ξένους διαιτητές. Περιμένω στο μάτς με το Γαύρο, Γιώργο, πριν από το μάτς με το Γαύρο, την ανακοίνωσή τους. Τίποτε. Έτσι, ότι εσείς είστε στην Νόβα και ότι η Νόβα δεν θα δείξει καλά τις φάσεις γιατί με το ΒΑΡ και θέλουμε και ξένο διαιτητή μέσα, ρε, να πει στο Γαύρο. Το περιμένω. Γίνονται τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι. Δεν γίνεται. Είναι οι συγγενείς και άσους να λένε και να βγαίνουν και να λένε όχι, είμαστε η ομάδα του δημοσίου. Η ομάδα του δημοσίου δεν έφαγε 7 αγωνιστικές τιμωρήσει το κήπεδό της. Τώρα μπαίνεις σε διάλογο γι' αυτό ούτε καν. Μην μπαίνεις καν στο μονοπάτι. Όχι, όταν ακούσα ραδιόφωνα. Καθόλου. Αυτά τα διάφορα τα οποία συμβαίνουν τελείωσε. Μα εμένα αν κάποιος έρθει και μου πει γιατί είσαι τόσο αδύνατος, δεν θα προσπαθήσω να του εξηγήσω γιατί έχω κιλά. Είμαι παχής.
Τι να του πω, γιατί με λες αδύνατο, ούτε καν. Θα γελάσω με το σχόλιο του που με λέει αδύνατο και θα πω, okay. Είσαι λίγο στρουμπουλούκος. Όταν ο άλλος όμως μου λέει πόσο αδύνατος είσαι. Λοιπόν, να μιλήσουμε. Δεν θα πω σε διάλογο να το εξηγήσω. Καλά είπαν τα παουξάκια ότι υπάρχει μαφία στην UEFA. Εσφαγιάσει χθες η Λίβερπουλ. Πω, ένα ανύπαρκτο πέναλτι. Ανύπαρκτο. Εσφαγιάσει. Εποχή παράγκας γάβρου. Σκληρής παράγκας. Απίστευε. Ένα πέναλτι βουτιά στο τέλος. Μη συζητάς, μη συζητάς. Τίποτα. 2-0 η Νάπολη. Συμπαθούμε Νάπολη μεν, αλλά όχι έτσι, παιδιά. Έγινε Γιωργάρα μου. Εύχομαι καλή επιτυχία τη Τότεναμ. Όλη μου την καρδιά. Λόγω ασπρόμαυρου, λόγω του ότι το λεωφορείο στο παρελθόν την έχουμε κερδίσει και αυτά. Ναι, είναι ασπρόμαυρο. Γεια σου, Γιωργάρα μου! Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε πώς μεταφέρουν οι συμπολίτες το PAOK TV, το καρτελάκι, ότι πλήρωσαν τέλος πάντων για να έχουν PAOK TV. Κρυφά, στον κόρφο. Κωστή, ήμουν χτες αυτό της μάρτυρας σε έναν φίλο μου που έχει μπουκατσαντζίδικο. Ναι. Πηγαίνω εκεί πέρα, χωρίς να τον κάνω τίποτα, χωρίς να τον πω τίποτα. Αργιανός. Μιλάμε, του λέω, ναι, Αργιανός, ναι. Ναι. Του λέω, PAOK TV θα βάλεις. Ναι, σε ό,τι σε ενδιαφέρει. Λέω, τίποτα μωρέ, να, άμα έρθω να δω κανένα μάτσο. Ναι. Κάποια στιγμή. Εσύ σαν πελάτης ρωτούσες, όχι σαν παοξής. Ναι, τον ξέρω όμως. Ναι. Τον ξέρω, είναι φίλος. Ναι. Μιλάμε. Μπουγάτσα με PAOK TV, έχεις πες του. Το λέω. Μπουγάτσα pay per view. Άκου, Κωστή, άκου. Μιλάμε πόση ώρα, εγώ εκεί ακόμα δεν τον έχω πει τίποτα. Φοράει το κράνος. Περιμένω, βγάζει το κράνος και μου λέει ρε κουφάλα, γι' αυτό περίμενες. Λέω, εδώ τα κρύβεις ότι πλήρωσες για να βάλεις ρε εσύ. Πες, ότι, οκ, πλήρωσα, τελείωσε, το έφερα. Γιατί δεν το έχεις στην τσέπη, δεν το έχεις πουθενά. Δεν θέλω ούτε καν να βλέπω ότι πλήρωσα για να το βάλω αυτό το διάολο στο μαγαζί μου. Δεν πειράζει. Τα λέω, δεν πειράζει. Η φασολάδα πειράζει, να ξέρεις, δεν πειράζει, η φασολάδα πειράζει. Θα πληρώνετε να μας βλέπετε και τέτοια. Δηλαδή, αυτή η ειδονή ότι μας πληρώνουν οι κάτω, μας πληρώνουν όλοι οι πάντες για να βλέπουν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όσοι μπορούν να καταλάβουν ότι το PAOK TV πάει όλα 20 επίπεδα πάνω τον PAOK, 20 είναι παραπάνω, 20 λέω, τότε μόνο καταλάβουν ότι τι έχει γίνει τώρα. Παρεπιπτόντως, marketing απ' όλα. Η ΠΑΕ με τύπους ραδιοφωνατζίδες που δίνουν οδηγίες πώς θα δουν τα παοξάκια το μάτς αποσπασμένη κάρτα, θα ασχοληθεί το νομικό τμήμα. Αυτό... Με ανθρώπους σε ραδιόφωνα της πόλης που λένε έτσι θα το σπάσετε, έτσι θα δείτε, έτσι θα κάνετε. Θα ασχοληθούν, θα πάει μια ξεγυρισμένη μήνυση. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ασχοληθεί, αλλά και να ασχοληθεί εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ, πιστεύω. Έγινε, Τσουκνίδα, λοιπόν, σε χαιρετώ. Έγινε. Φιλιά, έγινε, φιλιά, πάμε παρακάτω. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Εδώ είμαστε. 3 εισιτήρια δίνουμε για τον αγώνα της Κυριακής δισεύρετα, ακριβοθόρητα, εξαφανισμένα θα είναι. Τίνγκα η Τούμπα την Κυριακή. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κορίτσι. Καλό στο κορίτσι. Να είσαι καλά, αγάπη μου. ήθελα να κάνω δύο επισημάνεις. Σχόλια, επισημάνεις, βεβαίως. Ναι, δύο σχόλια. Ακούμε. Ακούμε. Κάποιοι ακόμα και από το σταθμό σας, το σταθμό μας πλέον, λένε ότι στον Ατρόμητο δεν πηδούσαν στις κεφαλιές και τα λοιπά. Θες να μπούμε τώρα σε τέτοιο διάλογο, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή... Θέλω μια ερώτηση. Μα είναι τελείως αστείο τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, να μου πει κάποιος. Παίρνεις αυτόν που το λες. Αυτό και απάντηση δεν πήρα από αυτούς. Ρώτησα ότι τι κέρδος είχε ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς. Μα τώρα, δηλαδή, τι μας λένε, ότι το παιχνίδι ήταν μιλημένο, δηλαδή το αφήσανε στο 95 και δεν πηδούσε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τι κέρδος είχε. Από έχει 2 βαθμούς μόνο. Μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Είναι λάθος. Δεν πέφτω, απλά είναι θλιβερό. Να μην θλιβερό, λάθος. Τις 2 κάρτες του Ολυμπιακού που δεν είναι κάρτες. Μπαίνεις όμως στο διάλογο του. Δεν αναφέρουν τίποτα. Να μην αναφέρουν την κάρτα της ΑΕΚ. Μα σε ρίχνει σε παγίδα. Βλέπεις. Βλέπεις τώρα. Όχι. Άκουσέ με. Ξέρεις αν σ' αγαπάω. Άκουσέ με τι σου λέω.
Είναι λάθος. Με το που μπαίνεις να συζητήσεις αυτό, ναι, άλλαξες. Έχει αποδεχτεί αυτό που λέει και προσπαθείς με επιχειρήματα εσύ να του δείξω δεν ισχύει. Μα δεν υπάρχει ακριβώς, καν αυτό. Μην μπαίνεις που λέει. Άκουσε. Μα αυτό που σου λέω. Στο λέω με πολύ αγάπη δηλαδή. Εγώ όταν υπάρχει περίπτωση να γίνει διάλογος, μπαίνω και δεν κλείνω ποτέ ακροατή. Το ξέρεις γιατί είσαι παλιά ακροατή. Μπαίνω και κάνω. Θέλω να τον αντιμετωπίσω. Αλλά όταν ο άλλος έρθει και μου πει. Είσαι ξανθός με γαλανά μάτια, να του πω όχι φίλε, δες, έχω κάτι παλιές φωτογραφίες, δεν τα βάφω, είμαι μελαχρινό. Μα κάρτε να πω καν να πούμε εσείς στον διάλογο. Θα γελάσω και θα πω άσε μα φίλε τώρα. Δηλαδή πάνε κάνε καμιά δουλειά, πιες κανένα τσάι, άντε κουρέψου. Έτσι, δηλαδή μην πω σε αυτή τη διαδικασία τώρα, αποδείξω τον καθένα τι ότι δεν είμαι, σε παρακαλώ. Είναι ακριβώς. Δυνατόν. Λάθος μου, μα... δεν έπρεπε καν. Όχι, στο λέω με αγάπη, δεν στο λέω με. Δεν ξέρω αγάπη μου με τι το λες. Γιατί έχει πολλούς τέτοιους έξω. Λοιπόν. Έχει πολλούς. Κάτι άλλο που αφορά τώρα πλέον τους δικούς μας. Ναι. Είναι θλιβερό να βλέπεις παοκτσίδες, αναγνωρισμένους, δεν τους ξέρω χρόνια, να μιλάνε απαξιωτικά. Δηλαδή να μην δείχνουν την τρέπουσα υπομονή, αγάπη, ναι. Συμπαράσταση. Σε αυτή την ομάδα που μας πρόσφερε ναι. τόση χαρά ναι, πριν ναι. από λίγο καιρό. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Θέλεις να σου απαντήσω? Να πηγαίνω ας πούμε χθες ναι. τέλος πάντων που πήγα και ναι. να γυρνάει ο άλλος και να μου λέει λέω Γιώργο τι και πω και μου λέω δεν θέλω να μιλάω για αυτούς του χρόνου τώρα. Okay. Λέω γιατί ρε Γιώργο λέω αυτό το πράγμα, τι έγινε? Έχω άποψη, θέλεις να την πω με μία πρόταση μόνο? Λέει για τις, τι να σου πω, για τις μεταγραφές που έγιναν, που δεν έγιναν. Συμφωνούμε. Ναι. Okay, είπε, συμφωνώ, ναι. Να λέει, δεν μίλησα γιατί δεν ήθελα, δεν μπορώ να πω ποιος είναι, θα μάλωνα. Και δεν θέλω και... Έβημα. Άλλο η κριτική, όλοι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν που αγαπάμε. Αν εσύ το παιδί σου δεις και έχει πάρει ένα λάθος δρόμο και το μαλώνεις, πρώτον, πονάς την ώρα που το μαλώνεις. Πονάς. Δεύτερον, αδιαφορείς όταν βλέπεις και κάνει κάτι άσχημο ή πας και το επισημαίνεις επειδή το άρα, άλλο λοιπόν η κριτική και η παρατήρηση γιατί θες αυτό που αγαπάς να το βλέπεις να προκόβει και όταν δεις ότι πάει να κάνει κάτι λάθος, άλλο η ισοπαίδωση. Δεν θα βγεις το παιδί σου να το ξεφτελίσεις στο καφενείο. Δεν θα βγεις με ντουντούκα στο μπαλκόνι να το διαπομπεύσεις. Άλλο η κριτική, άλλο η ισοπαίδωση. Αυτό και εμένα με επικραίνει. Υπάρχει μεγάλη απόσταση, να ξέρεις. Δεν υπάρχει κατανόηση, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή βλέπεις από μερικούς, πολύ λάθος. Η μειονότητα ευτυχώς. Ξέχασαν πολύ γρήγορα κάποιοι. Πολύ, με στεναχωρεί. Πολύ κοντινή, και είπα, πολύ μικρή, ούτε λιβανίζουμε κανέναν, ούτε έχουμε ανάγκη, ούτε γραμμή παίρνουμε εμείς εδώ. Εγώ είμαι τρελός, ό,τι μου ήρθε στο κεφάλι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι ντροπή, λοιπόν. Σας λέω παοκτσίδες όλοι. Όχι στην απαξίωση. Είμαστε παοκάρα, είμαστε αίτητοι, είμαστε. Γεια σου, Όγκη! Σε φιλώ! Πρέπει να το βάζουμε κάτω. Σε φιλώ! Και προσπάθησα να με πείσω ότι είμαι ξανθός και με γαλανά μάτια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, καλημέρα σας! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Καλημέρα, τι κάνετε? Είσαι πριν που σε κλείσαμε, Ναι. Πριν το διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Έλα, έχεις όσο χρόνο θέλεις, γιατί δεν θέλω να σας τριμωχνώ. Είμαστε 520 χιλιόμετρα μακριά. Θα μας κολλήσουν τώρα άλλα 10 λεπτά στην αναμονή. Πλάκα κάνεις για να ακούσουμε, να μυρίσουμε λίγο ΠΑΟΚ. Αυτό που είπες στην αρχή, ότι ανοίγει η τηλεόραση και μας χοβολάει το σπίτι ΠΑΟΚ, αδερφέ. Αλήθεια σου λέω, μας χοβολάει το σπίτι ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο γιος μου είναι 8 στα 9 χρονών. Κοντά είμαστε, κοντά. Υποψήφιος γαμπρός, υποψήφιος γαμπρός. Έτσι. Για πες ρε συμπέθερε. Και μου λέει ο Σύφης, μου λέει μπαμπά πότε έχει ΠΑΟΚ, πότε παίζει ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό ξεκινάει από τη Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο ή την Κυριακή που του λέω σήμερα παίζει ΠΑΟΚ. Είναι πολύ ωραίο αυτό όλο αυτό. Αυτό για να δούμε εμείς οι μεγαλύτεροι ΠΑΟΚτζίδες, όχι οι αλλοθρησκοί, πώς πρέπει να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Όπως το να αγαπάμε τα παιδάκια που είναι μικρά. Έτσι πρέπει να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ. Έτσι, όπως το λες. Δεν ξέρω αν είσαι, μάλλον ξέρω αν είσαι αδύνατος ή χοντρός ή όμορφος ή άσχημος. Τριψήφιος, αγωνίζομαι χρόνια με αυτό το θέμα. Η ζυγαριά είναι όχι, φίλη όχι, μου. Όχι, άκου. Ναι. Όμως ότι έχεις πανέμορφη ψυχή, έχεις πανέμορφη καρδιά και αυτό έχει σημασία. Και όχι μόνο επειδή είναι αστρομάρτυρη, αλλά για όλα αυτά που κάνεις και που κάνεις χωρίς να ξέρεις ότι τα κάνεις. Έχεις κάψει πολλές πίκρες μου, ιδιαίτερα τον τελευταίο ένα χρόνο αδερφέ. Με έχεις βοηθήσει δηλαδή να τις κάψω τις πίκρες τις δικές μου, χωρίς να το ξέρεις φυσικά.
Εσύ κάνεις απλά τη δουλειά σου, αλλά με συγκινείς. Βοηθάς να καούν πολλές πικρές, γιατί λες όμως σου λέμε και κάθε πικρά καίμε. Έχεις κάψει λοιπόν πολλές πικρές, αδερφέ. Μου δίνεις χαρά με αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είναι πράγματα που διορθώνονται, να μην είναι... Όχι, 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 δεν διορθώνονται. Ένα δεν μόνο πράγμα δεν διορθώνεται, παιδιά, να ξέρετε. Και είναι ο θάνατος. Γι' αυτό σου λέω, δεν διορθώνεται, αδερφούλη. Αλλά βοηθάς να το ξεπεράσω αυτό. Σε έχω στείλει και ένα μήνυμα με λεπτομέρειες για το τι ακριβώς κάνεις. Και σε ευχαριστώ. Απλά ήθελα να πω κάτι άλλο. Ναι. Ήθελα να πω ότι για όλους εμάς τους παοκτζίδες, το ΠΑΟΚ TV είναι μια μορφή απόδειξης ότι είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, δεν μασάμε και είναι μια μορφή, πώς να σου πω, να σου το πω και διαφορετικά, είναι και μια μορφή ανταπόδοσης προς αυτόν τον άνθρωπο, τον Ιβάν Σαββίδη. Σωστό. Ότι κοίτα αδερφέ, έχουμε στηρίξει πάνω. Είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ αδερφέ, εσείς εδώ τόσα χρόνια, είμαστε και εμείς εδώ για πάρτι σου. Ακριβώς. Και δεν είναι το χρηματικό, νομίζω το όχι, καταλαβαίνετε. Αυτό, αυτό πήγα να σου πω, δεν είναι το χρηματικό. Δηλαδή, Klein Mind, να σου το πω διαφορετικά, τα 6 εκατομμύρια για τον κύριο Σαββίδη. Ό,τι σου λέω. Δεν το λέω. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά Klein Mind. Klein Mind για τα 6 εκατομμύρια που θα πάρει από το ΠΑΟΚ TV. Η στήριξη, η απόδειξη, η αγάπη. Απόδειξη αγάπης. Μπορεί να ακούγεται λάθος, αλλά η έμπρακτη απόδειξη ότι δεν είμαστε πρόβατα. Η έμπρακτη απόδειξη ότι δεν ακούμε τον κάθε παγλαμά που τυχαίνει, που τυχαίνει την πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ TV να βγάλει τη συνέντευξη του Λουτσέσκου. Τώρα κατάλαβα, τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Βασίλη, τώρα κατάλαβα. Που τυχαίνει η αδερφούλη να βγάλει την ημέρα που είναι η πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ TV να βγει η συνέντευξη του Λουτσέσκου. Δηλαδή πρέπει να μας κόβει. Και το είδατε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Βασίλη, εσύ είσαι, έτσι. Εγώ είμαι. Τώρα κατάλαβα. Εγώ είμαι αδερφούλη μου. Να είσαι δυνατός πάντα. Να είσαι δυνατός. Αγαπάμε πάρα πολύ, να ξέρεις. Πώς να σου πω, όταν έρχεται η ομάδα, όταν έρχονται κάτω παιδιά που καλύπτουν το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, κάνουμε σαν μικρά παιδιά εμείς που είμαστε μακριά από το ΠΑΟΚ. Τι ωραίο αυτό, έτσι όπως το λες. Είμαι 38 χρονών και κάνω σαν, μπορώ να σου πω ότι εγώ άμα πάω όταν πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο να δούμε τα παιδιά μαζί με το μικρό και τα παιδιά μου τα υπόλοιπα, εγώ κάνω χειρότερα από τον πιτσίρικα, δηλαδή αυτός είναι πιο σοβαρός από μένα. Παίρνει ζωή, παίρνει ζωή. Ναι. Να είσαι εκεί δυνατός, δυνατός για τα παιδάκια σου. Δυνατός να είσαι. Και να ξέρεις, αυτοί που φεύγουν βλέπουν από ψηλά. Ό,τι γίνεται. Ό,τι γίνεται. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου, Βασίλη μου. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας, ναι! Ναι! Hello, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη! Θέλω να δηλώσω τότε να είμαι από μωρό. Καλά, φίλε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Άσπρο, μαύρο και έβλημα, να πούμε. Εντάξει, κάτι σαν αετό, εντάξει δεν είναι αετός, αλλά οκ. Okay. Σκούρο μπλε είναι η κότα, αλλά εντάξει. Έλα μωρέ τώρα! Με δυο ρετσινούλες φίλε! μέχρι και δυο κεφάλια θα δω εγώ άμα θες. Όλα διορθώνονται. Είδα χθες το ποστάρισμά σου από το πακέτο που πήρες. Όλο και περισσότερος κόσμος το αναρτά, γιατί νιώθει έτσι ότι έχει κάνει το καθήκον του, το μοιράζεται, είναι μια χαρά, είναι σαν αυτόν ο οποίος ποστάρει την τούρτα γενεθλίων του, να σου το πω έτσι. Δηλαδή με περηφάνεια το κάνει ο άλλος και συμπαρασύρει και ο ένας τον άλλον όλο και περισσότεροι. Γιατί χθες έγινε πραγματικά χαμός πρώτη μέρα. Για έναν φίλο μου θα μιλήσω, βέβαια και εγώ ήμουν αυτός ο φίλος μου πριν μερικούς μήνες. Βλέπαμε όταν δεν υπήρχε το ΠΑΟΚ TV τότε ακόμα αυτά τα πειρατικά στο ίντερνετ τέλος πάντων. Ναι. Και πρώτη μέρα που βγήκε το ΠΑΟΚ TV για να δω και εγώ κανονικό αγώνα, το αγόρασα μέσω ίντερνετ τα 4-9 πόσα ήταν. Τέλος πάντων το άνοιξα, το έβαλα και μου παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο και αυτός ο Φόλα ΠΑΟΚ. Και μου λέει, δεν κάτι έχει και τόσο αυτός όπως εγώ με το ίντερνετ. Βέβαια πώς θα κατέχω και εγώ τέλος πάντων. Και μου λέει, ρε το έβαλα αυτό που μου είπες, αλλά κόλλησε. Ναι. Και με καρδιά σκληρή του είπα, κάνε αυτό και αυτό, πάτε αυτό και αυτό, μου λέει δεν γίνεται, κολλάει. Ναι. Και ευχαριστήθηκα πάρα πολύ γιατί κατάλαβα ότι το έχουν υπό έλεγχο. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Μπήκε σε αυτοκίνητο κανένα τέταρτο, ήρθε εδώ και το είδαμε μαζί μετά και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ γιατί το δοκίμασα και εγώ μετά όταν ήταν εδώ μαζί μου. Λέω να το δούμε και πραγματικά κολλάει. Είπαμε, καταρχήν νομίζω ότι η πρώτη προβολή, το πρώτο μάτς σε σχέση με το τελευταίο έχουν καμία σχέση.
Ναι. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν το είχαν προγραμματίσει αυτό για να γίνει φέτος. Ναι. Έτρεξαν, δούλεψαν άνθρωποι πάρα πολλές ώρες, με πολλή αυταπάρνηση, με πολλή φθορά δική τους, για να ξαφνικά να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι και μια μετάδοση με 9 κάμερες που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα πλέον. Έτσι. Σαν να βλέπουμε η εταιρεία αυτή συνεργάζεται με ομάδες που έχουν κάνει Champions League μεταδόσεις στο εξωτερικό κτλ. Οπότε, εντάξει, προχωράμε. Και για, για τον πόνο των συμπολιτών θέλω να πω ότι αυτό που ισχύει για, για αυτούς είναι ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου και τους Αθηναίους μαζί με αυτούς. Και χαίρομαι πάρα πολύ που στην παρέα μας στο PAOK TV θα δούμε και έγχρωμους από το ΠΟΚ. Φιλιά, φιλιά. Γεια, γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη που περιμένατε, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Έλα φιλάρετε μου, έλα. Και sorry που περίμενες γιατί... Όλα καλά. Έλα σε ακούω. Σε άκουσα και χθες το βράδυ στον Τάσο το βράδυ. Ναι. Στον Τάσο και τον Ντρούλιν σε που μίλησες. Ναι. Παρεπιπτόντως. Κυρίως είναι το βασικό. Και χάρηκα, ναι. Επειδή μας είπανε και προσπαθούμε να βρούμε αν μπορεί ή δεν μπορεί και τα λοιπά. Είναι αδύνατο να γίνει οτιδήποτε με γιγαντοοθόνες και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί εδώ αγώνες πάνε να γίνουν και απαγορεύεται να είναι την ίδια μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμάς μια φορά που έγινε ήταν το Μέγκα που είχε παραχωρήσει το σήμα. Αυτό δεν ήταν το συνδρομητικό. Είναι συνδρομητικό κανάλι, αλλά εκτός αυτού δεν μπορούν να γίνουν δύο συγκεντρώσεις στο ίδιο χώρο, στην ίδια μέρα. Και δεν νομίζω ότι θα δώσει άδεια κανένας. Δηλαδή... Κανένας απολύτως. Δεν υπάρχει θέμα. Η αστυνομία δεν θα το κάνει με τίποτα. Όχι μόνο η αστυνομία, αλλά και το PAOK TV να πει τι, ότι. Βάτε... Όχι, η αστυνομία δεν το επέτρεπε. Ναι, ναι. Μα εδώ, αλλάξανε, εδώ αλλάξανε μέρα τα μάτς. Θυμάστε την αγωνιστική τότε με την Ευρώπη. Πήγανε και παίξανε νωρίτερα. Όταν λοιπόν αλλάζει ο αγώνας γιατί απαγορεύεται, σιγά να μην αφήσουν να γίνει τέτοια συγκέντρωση. Οπότε από εκεί από χέρι κόβεται, δεν χρειάζεται καν κουβέντα. Τώρα το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και το οικονομικό τομέα, ότι από 5 ευρώ πάει στα 4, έτσι, όταν το παίρνεις όλο το πακέτο. Και αυτό δηλαδή κερδίζει κανείς 40 ευρώ. Γιατί εκτός από το 5 ευρώ έχεις σωστό. Και τα 8 ευρώ. Σωστό, σωστό. Οπότε όλα μαζί είναι ένα 40. Εκεί δηλαδή που είναι να δώσει 110. Πάλι. Συνολικά στα 16 βεβαίως, παιχνίδια. Βεβαίως. Να διευκρινίσουμε, φιλάρετε, επειδή υπήρξε στην αρχή δύο παρερμηνίες μάλλον. Δεν ξέρω αν είναι τόσο αθώες. Να διευκρινίσουμε, είναι και τα play-offs μέσα. Όλα 16 όλα. Παιχνίδια είναι. Και επίσης, τα 200 ευρώ δεν είναι για τους ιδιώτες. Είναι για τα καταστήματα. Και για να έχουν 5 διαφορετικές τηλεοράσεις. Ακριβώς. Και αν το άκουσα, εχθές ήρθε άνθρωπος και μου είπε, πού να βρω 200 ευρώ. Ρε άνθρωπε του Θεού, το 200 είναι για το κατάστημα. Αυτός που θα βάλει 5 τηλεοράσεις θα γεμίσει το μαγαζί του με πελάτες και θα τα βγάλει σε ένα μισάωρο αυτά τα λεφτά. Μα όχι τα 200 ευρώ είναι για 16 παιχνίδια, μα, δεν είναι για ένα. Μα ακριβώς. Όχι, θα κάνει την απόσβεσή του στο μαγαζί, στην καφετέρια του, στο sports καφέ, εννοείται. Πρώτο παιχνίδι. Το 70 ισχύει για τον ιδιώτη, για τον απλό οπαδό. Έτσι. Απλά κάποιοι καλοθελητές θέλουν, έτσι, άμα 5 άνθρωποι διαφορετικοί του είπανε πού να δίνεις 200 ευρώ τώρα, το κατάπιε, έτσι. Αυτό που ξέρω είναι ότι ότι μπορεί να έχεις 5 τηλεοράσεις, 5 τερματικά, αν σε περίπτωση τα 5 γίνουν 20, θα πρέπει να πάρεις 4 φορές το πακέτο και αν θέλεις εσύ να είσαι ελεύθερο να το παίρνει ο καθένας στο κινητό του, τότε πάλι θα έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, μην αναζητάμε το πρόβλημα στο ότι κολλάει στην ΠΑΕ, να το αναζητάμε σε αυτόν που σου προσφέρει είτε τζάμπα δήθεν, γιατί δεν είναι, άμα σου κολλάει δεν βλέπεις τίποτα. Αν θες λοιπόν να έχεις σωστή λήψη και με ποιότητα, θα πρέπει αυτός που το παίρνει να έχει κάνει τις κινήσεις και να έχει δώσει τα χρήματα τα ανάλογα. Έγινε φιλάρετε, σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα. Θυμίζουμε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι από το Μασούτι 705-750. Καταπληκτικά φαγητά και γλυκά σε πλήρως ανακινησμένο χώρο. Κλιμάρτ 917-646. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά ζητήματα VRV υπέροχα. Και βέβαια Τέντα Home 35 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Αυτοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Για την Τέντα, οι τεντάρχες μας και αντιανεμική ζελατίνα. 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά. Παίρνετε, αυτό ισχύει για όλους τους χορηγούς και τους 8 τους παίρνετε.
και τους κάνετε ασφυκτικό pressing. Ο τρελός το πρωί είπε ότι θα μας κάνεις εξαιρετική τιμή, ότι θα μας προσέξεις παραπάνω. Είμαστε ζουμουσάκια, θέλουμε ειδική μεταχείριση. Να ξέρετε ότι θα το κάνουν και οι 8. Και οι 8. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι Γιώργος Θεοφάνους στο Βεργίνα Θέατρο, σε ένα καταπληκτικό χώρο, στο Ρίζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, άλλες τρεις παραστάσεις, 21, 27 και 28, Γιώργος Θεοφάνους, 30 χρόνια ο δικός μου ο δρόμος, ένας από τους πιο σπουδαίους σύγχρονους συνθέτες, με κομμάτια που θα μείνουν διαχρονικά και έχει γράψει και για Τερζή και για Ρέμο και για Αλεξίου και για Νατάσα και κομματάρες, έτσι. 2-3-10-4-91-2-91, όλο το 24ωρο στο καζίνο για προπόληση ή στο ticketservices.gr ή στα καταστήματα public. Επιστρέφουμε! Την καλημέρα μας στην Υψηπύλη, φίλε. Υπάρχει τέτοιο όνομα, έτσι. Υψηπύλη, μπορεί να είναι κοντή καταρχήν. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Αποκλείεται, πιστεύω. Υψηπύλη, γεια σου Υψηπύλη. Πώς σε φωνάζουν? Πύλη δεν νομίζω. Ούτε ύψη. Υψηπύλη, υπέροχο όνομα, φίλε. Ε, Πασπάνιο, έχεις ξανακούσει? Απίστευτο, απίστευτο. Καλημέρα λοιπόν, την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία. Τρία μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής. Είναι τα τελευταία, με αυτά κλείνουμε σήμερα. Για το ΠΑΟΚ Συμπολίτης την Κυριακή, για να δείτε από κοντά την εμφατική νίκη της ομάδας μας. Λέω εγώ, εσύ βγες και πες ότι δεν ισχύει. Είπα όμως. Καμία αλαζονία, καμία έπαρση, απόλυτη συγκέντρωση, μαχαίρι στα δόντια. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι. Βεβαίως, δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο. Τώρα τα άλλα είναι για καφενειακές συζητήσεις. Θα σας κάνουμε, θα σας δράνουμε, θα μας κάνετε αυτά. Είναι ωραία, παιδιά. Δεν χρειάζεται να σπάζουμε ένα στο κεφάλι του άλλου. Σε κάθε παρέα θα υπάρχει και ένας οπαδός άλλης ομάδας. Συνεννοούμαστε, κάνουμε την καζούρα. Είναι παιχνίδι. Για τους υπόλοιπους, για τους παίκτες είναι μάχη όμως. Εντάξει, δεν θα παίξουμε εμείς. Αν παίζαμε εμείς, πιθανόν αντέχαμε 10 λεπτά μόνο, φίλε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Θυμίζω, Ελλάσσο το σέρβις 47-43-12. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σας πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. 2310-47-43-12 με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις κορυφαίας οδικής ασφάλειας. Καλημέρα σας, ναι. Ναι, καλημέρα Κωστή, εγώ είμαι. Καλά στο παιδί. Ο Γιώργος είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Γεια σου ρε Γιωργάρα, γεια σου ρε Γιωργάρα. Τι γίνεται? Όλα καλά, όλα καλά. Να ετοιμαζόμαστε, μάλλον δεν μας φτάσει στον αμάξ, θα βάλουμε και δεύτερο για να έρθουμε τώρα την Κυριακή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Ένα μικρό ωραίο κομβόι. Έτσι. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Τι να έτσι κάνουμε, τα έχουμε φάει από 14 χρόνια. Τι είναι τώρα η Αλεξανδρούπολη, φίλε? Άνω τούμπα, κάτω τούμπα. Μία ευθεία δρόμος. Έλατε, έλατε. Να, αυτά κάνουμε. Κοίταξε, Κυριακή, κάποτε κάνουμε. Με τον παλιό το δρόμο ήταν ένα λούκι. Έτσι. Λοιπόν, τεράστιο λούκι. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, αλλά... Τότε με τον παλιό το δρόμο, τις κάναμε τις εκδρομές με το λεωφορείο. Ωρε φίλε! Άλλες εποχές, ωραία. Περιπέτεια, extreme sports. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα φίλε, εντάξει. Άλλος δρόμος. Κωστή, δύο πράγματα. Βεβαίως. Το πρώτο που θα ήθελα έτσι, να κάνω μια έτσι ρητορική ερώτηση. Ναι, άρα δεν θες απάντηση. Δεν θέλω ναι, απάντηση, ναι. Απλώς για να δούμε, θέλω ειλικρινά να σκεφτώ, σκέφτομαι αυτή τη στιγμή πώς αισθάνονται οι πρόεδροι, οι παράγοντες των ομάδων, οι οποίοι πήγανε και υπογράψανε με την Νόβα. Ναι. Το λέω υπό την έννοια ότι δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο Μαρινάκης κινήθηκε για να κάνει προσφορά εφόσον είχαν κλείσει τα τηλεοπτικά. Ένα είναι αυτό και πόσο εύκολα ομάδες άφησαν την ΕΡΤ χωρίς να υπάρξει κάποια αποζημίωση, κάποια ρήτρα αυτά για να πάνε στην Νόβα. Πώς έτσι. Για να πάνε στην Νόβα. Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Η ερώτηση λοιπόν, θέσει και την ερώτηση γιατί υπάρχει το επόμενο ερώτημα τώρα. Το ερώτημα είναι αυτό. Πώς αισθάνονται οι φίλοι, οι παράγοντες αυτών των ομάδων που τώρα γνωρίζουν, αν δεν το γνώριζαν πιο μπροστά. Σωστός. Ότι θα ανήκουν
στα τηλεοπτικά του δικαιώματα θα ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη. Το Μαρινάκι. Ευθέως πες το. Ναι, και ναι. Πώς αισθάνονται δηλαδή οι αεξίδες, πώς αισθάνονται οι Παναθηναϊκοί, πώς αισθάνονται αυτοί σαν οπαδοί. Είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις και από τον κόσμο της ΑΕΚ και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ιδίως που παρακολουθώ έτσι κάποια site. Είναι αυτό πολύ φυσιολογικό, πω, πολύ φυσιολογικό. Ναι, πες, να μην σε διακόπτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι φαίνεται ότι οι παράγοντες της ΠΑΕ, της δικιάς μας ΠΑΕ, το είχαν δει αυτό και δεν εθελοτύφλησαν. Δεν εθελοτύφλησαν. Ναι. Υπό την έννοια ότι καταλάβανε τι πάει να γίνει, ακολουθήσανε το δύσκολο δρόμο και εδώ είναι που θα πρέπει να στηρίξουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Και παίρνω αυτό που λες, παίρνω αυτό που λες μισό δευτερόλεπτο. Λες, άντε δεν το ήξερα, εμείς είμαστε καλοπροαίρετοι, ότι δεν το ήξεραν θα την πάρει αυτός. Που το πράγμα φώναζε, είχε βρωμίσει πιάτσα, έτσι. Ναι, ας πούμε όμως, θυμάσαι στη γεωμετρία που λέγαμε, έστω ότι υποτίθεσαι. Ναι, ναι, ναι. Έστω λοιπόν ότι δεν το ήξεραν. Τώρα που το ξέρουν, τι θα κάνουν. Και δεν μιλάμε για τους προέδρους. Οι προέδροι θα κοιτάξουν πώς θα τη βγάλουν σιγά με τους ενδιαφέρει το χρήμα. Οι οπαδοί, οι στρατιές των περήφανων οπαδών θα καταδεχτούν και δεν θα είναι αυτό το πράγμα μια βάναυση καταπάτηση των αρχών τους, αν έχουν. Ρωτάω εγώ. Λέω. Πες, τον, πες αυτό και αυτό που ήθελες. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι έρχεται το μάτς με το συμπολίτη. Θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι πλέον εμείς σαν παοξίδες θα πρέπει να τα βλέπουμε πλέον, να είμαστε και πιο ταπεινοί, αλλά να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Συμφωνώ. Το πρώτο είναι δύο πράγματα τα οποία συνέβησαν προς το τέλος και θέλω ειλικρινά να τα θέσω από την κρίση, γιατί όπως είπα πρέπει να κάνουμε και αυτοκριτική, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ αλλάζει. Φυσικά. Δεν ξέρω αν ακούς κάθε μέρα, αλλά είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Επειδή ξέρεις ότι εμείς εδώ δεν πιάνουμε, εγώ σε ακούω μόνο από το ίντερνετ όταν μπορώ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Προχώρα αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι να σκεφτούμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο σύνδεσμος ιερολοχίτες, όπως είδα, σταμάτησαν στο μνημείο που έχουμε στα Τέμπη. Βεβαίως. Και έκαναν μια πολύ ωραία κίνηση κατά την άποψή μου. Αναδείξαμε, την επενέσαμε. Ακριβώς, το οποίο δείχνει ότι... Κοιτάξτε, ας πούμε εδώ ξέρεις, εμείς έχουμε τον Αλαβάντα. Έλεγε ο Αλαβάντας, μπαίνανε μέσα οι παοξίδες και μας λέγανε «Τον Άρη και τον Ολυμπιακό κερδίστε». Και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Και αυτό είναι λάθος. Αυτό μας κράτησε πίσω αυτό. Ναι, ο Νίκος το λέει, γιατί ήταν παθιασμένος και περιγράφει μια άλλη εποχή. Ναι, ακριβώς. Ξεφύγαμε από αυτό. Δεν είναι όλη μας χρονιά ένα μάτσι δύο. Αυτό μας κράτησε πίσω χρόνια. Θα πρέπει να αναβαθμιστούμε και εμείς. Και μέσα από την αυτοκριτική πιστεύω ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Και το λέω αυτό γιατί δεν μου άρεσε η κίνηση που έγινε σε αυτό με τον Γκάλι στην Αθήνα που υπάρχει το γκράφιτι. Ναι. Έτσι. Και αυτά θα πρέπει να τα δούμε, παιδιά. Εδώ η ΠΑΕ έκανε κάτι που είναι προς τιμήν της. Για να σβήσει όλα τα γκράφιτι από τη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Πιάσανε ειδικά στα κάστρα. Ειδικά στα κάστρα. Ναι. Δηλαδή, δεν διαφωνώ μαζί σου. Αυτό για τον Γκάλι να ξέρεις. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Ανεβαίνουμε επίπεδο. Και πρέπει να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτή την πορεία, παιδιά. Πρέπει να λίγο να... Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Σέβομαι τον αντίπαλό μου, σέβομαι τον αντίπαλό μου. Εγώ, πώς να σου πω, δεν μου κάνει ΠΑΟΚ αυτό, φίλε, να πάω και να μου τζουρώνω τον αντίπαλο και να γράφω αυτά. Ακριβώς. Αλλά αυτό όμως είναι και κάτι άλλο. Ένας που μπορεί να το έκανε, δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί ή αντιπροσωπεύει τα εκατομμύρια των παοξίδων επίσης. Γιατί και αυτό το είδα. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε αυτή την κουβέντα, Κωστή. Έτσι, γι' αυτό κάνω αυτή την κουβέντα. Έγινε. Να είσαι καλά, Αλεξανδρούπολη. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτ. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Έλα, ρε Στελάρα. Έλα, Κωστή. Ναι. Όσον αφορά για τα τηλεοπτικά, επειδή πήγε να τους κάνει μείωση η ΕΡΤ, γι' αυτό μπορούσαν να φύγουν χωρίς ποινή, χωρίς ρήτρα. Δεν είναι ότι φεύγαμε εμείς, ότι βρήκαμε ίδια προσφορά με αυτή που είχαμε και σηκωνόμαστε και φεύγουμε. Ναι. Είχαν σκοπό να τους κάνουν μείωση 40% όπως ήταν στα συμβόλαια. Και είχαν το δικαίωμα να σηκωθούν να φύγουν, αλλά η προσφορά ήταν δηλαδή εξευτελιστική για να σηκωθούν να φύγουν να πάνε πίσω ένα όριμο φρούτο στην αγκαλιά του αφράτου.
Καταλάβες. Δηλαδή όλα τα είχαν μελετημένα, δεν έγινε τίποτα στην τύχη. Και η προσφορά που έγινε στον ΠΑΟΚ που ήταν εξευτελιστική. Όλα αυτά τα... Εδώ φίλε ένα σπίτι πας να αγοράσεις, βάζεις δικηγόρους, βάζεις οτιδήποτε, να δεις άμα είναι καθαρό. Και ασχολείσαι πόσο καιρό. Για μια τέτοια επένδυση που είναι εκατομμυρίων, τι έγινε, σε μια εβδομάδα έγινε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Μην τρώνε τον παπά τώρα ότι και δεν ήξερα και δεν έγινε. Όπως λες, όλη πιάτα έχει... Όλοι φίλε, όλοι. Μα τη μέρα που βγήκε η ανακοίνωση, που μας κουνούσε το δάχτυλο και μιλούσε για τρεις δημοφιλέστερες ομάδες Αθήνας και αυτά και τα λοιπά, την ημέρα εκείνη είπα, χωρίς να ξέρω, ότι είναι σαν να την έχει γράψει το γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, ρε παιδιά. Ο τρόπος γραφής, η ειρωνία, το μίσος που έβγαζε, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ και οι παρατηρήσεις. Σαν ήταν ο γυμνασιάρχης, ας πούμε, σε παλιό γυμνάσιο που κουνάει το δάχτυλο στο μαθητή για τον Ιβάν και για τον ΠΑΟΚ, ήτανε, φώναζε από μακριά. Φώναζε. Έξι. Και όσον αφορά για την Κυριακή, φίλε, εγώ πιστεύω ότι άμα θα έρθουν να παίξουν ανοιχτά να δούμε ένα καλό παιχνίδι, θα γίνει ένα καλό μάτς και πιστεύω ότι πάλι θα κερδίσουμε. Αν έρθουν να παίξουν κλειστά, εκείνοι που θα φάνε πολλά. Γιατί... Δεν μπορείς να βγάλεις έναν αγώνα να πέσεις 80% άμυνα και να μείνεις κλεισμένος στο καβούκι. Εμείς, Στέλιο, εμείς να έχουμε το μαχαίρι στα δόντια. Το πώς θα παίξει ο Άρης, εμάς δεν μας απασχολεί. Αλλά μας αφορά στο θέαμα και στο αγώνα. Ούτε το θέαμα με ενδιαφέρει. Ούτε το θέαμα. Με ενδιαφέρει να τους κερδίσω. Έτσι. Με ενδιαφέρει οι παίκτες να βγουν παδιασμένοι, όχι όπως βγήκαν πέρσι που ήταν μια κατάσταση. Δηλαδή αυτό ειδικά με το συγκεκριμένο αντίπαλο, είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνεις. Ελπίζω να μιλήσουν οι παλαιοί, να τους εξηγήσουν ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Δεν είναι, διαφωνώ με αυτούς που λένε ένα ακόμα μάτς, λέει, τρεις βαθμοί. Δεν είπαμε να είναι αυτό το μάτς όλη η ζωή μας και να λέμε αυτό ας πάρω και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Είναι επίσης λάθος. Έτσι. Αλλά όχι ότι είναι ένα ακόμα παιχνίδι, σαν όλα τα άλλα. Δεν είναι. Εμένα μου αρέσει πάντως στο καινούργιο προπονητή γιατί έχει καθαρά επιθετική φιλοσοφία, αυτό που ταιριάζει στην ομάδα μας, στην ΠΑΟΚΑΡΑ, να βλέπουμε επιθετικό παιχνίδι. Ναι, και απλά πρέπει να λύσει τα θέματα πίσω. Ναι, πίσω Κουστή είναι, εγώ το έχω ξαναπεί, είναι θέμα όλης της άμυνας, όχι μόνο του Όχι μόνο, βέβαια, και από τα χαφ, από τα χαφ ξεκινάει. Από τα χαφ, εκεί όταν θα γυρίσουν οι επιστροφές από τα χαφ, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον πραγματικό ΠΑΟΚ, φίλε. Από τα χαφ. Τώρα ο άνθρωπος... Απλά θυμίζω, συγγνώμη σε διακόπτω, θυμίζω πέρσι, πολλές φορές, πρωινά Δευτέρας, που λέγανε βάλε ρε παιδί μου και ένα δεύτερο επιθετικό, λέγαμε για τον Λουτσέσκο. Ναι. Βάλε λίγο αυτό το πράγμα, δηλαδή το μάζεμα πίσω με δύο αμυντικά χαρτιά. Ειδικά με τις μικρές ομάδες, εγώ πρώτος σου είχα πει ότι στην Τούμπα μέσα έπρεπε να παίζει με δύο επιθετικούς. Εντάξει. Αυτό θέλει χρόνο, φίλε. Έτσι. Θέλει χρόνο και συγκέντρωση. Τι να πω. Νομίζω μόνος του θα καταλάβει. Αν δει ότι δεν μπορεί η ομάδα να παίξει αυτό το σύστημα, θα είναι λάθος να πει πεισματικά όχι, εγώ θα το συνεχίσω και δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει, μόνος του. Είναι αρκετά ευφύης για να το καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλώς το παιδί. Έλα Στράτε. Λοιπόν, αρχικά, Θεοπίστη, Θεοχαρίστη και Χριστονύμφη. Χριστονύμφη, όχι ρε φίλε. Και οι τρεις γνωστές μου. Γνωστές, τι παρέας κάνεις ρε φίλε. Θεοπίστη ξέρω. Θεοχαρίστη. Κόρη φίλου. Ένα το οποίο μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το... Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Σε προκαλώ να βγεις έξω, να τη φωνάξεις δυνατά ενώ είναι μακριά σου στον μπαλκόνι. Δηλαδή προσπάθησε να το πεις αυτό το όνομα φωναχτά. Η Ψιπίλη! Έλα πάνω, δεν θα έρθει ο πατέρας σου! Ίδρωσες! Έλα να φας! Δεν βγαίνει ρε φίλε. Και το δαχτυλίδι! Ναι. Θα πρέπει να το κόψεις, δεν γίνεται. Τι να φωνάξεις, Πίλη! Πίλη! Α, για τη δικιά σου λες. Την Ψιπίλη, ναι. Πίλη, πάρε την ξαδέρφη σου τη θύρα και ελάτε. Το πολύ πολλά τη φωνάξει πόρτα, ξέρω εγώ. Λοιπόν... Μάλιστα. Ωραία ονόματα είναι αυτό, φίλε. Πάμε στα δικά μας. Σημαντικά. Συζητούσατε με ένα φίλο πριν για τη διαφωνία που είχαμε χτες σχετικά με το θέμα του Βαρέλα και του Ίγκασον. Ναι. Και απλά για να ξεκαθαρίσω οποιαδήποτε έτσι σύννεφα μπορεί να υπάρχουν. Εμένα η άποψη... Μεταξύ μας. Όχι, βέβαια. Για τους ακροατές που δεν κατάλαβαν ή δεν άκουσαν ή το πέτυχαν στη μέση. Εμένα η άποψή μου είναι καθαρά ιατρική κάθετος φυσικοθεραπευτική. Δεν έχει καμία σχέση με συμπάθειες ή με... Ναι. Εντάξει, θύμισε μου λίγο τι είπες, γιατί... Ότι
ότι ο Βαρέλα δεν ήταν στο 100%. Α, ναι, ναι, ναι. Και είναι αμαρτία στο Θεό να έχεις ένα παίχτη ο οποίος είναι στο 100% και σκίστηκε 15 μέρες. Α, ναι, ναι. Και να μην τον βάζεις βασικό όταν ο άλλος είναι τραυματίας, ναι, και έκανε διακοπές στο Τωρίνο. Και θυμήθηκα τώρα, η διαφωνία μας ήταν ότι το ότι έμεινε εδώ και μόνο δεν πρέπει να είναι αρκετό για να τον βάλει στην εντεκάδα, έτσι. Μόνο του αποφάσισε, δεν τον πιέσει κανένα. Θα πρέπει να είναι. Και αυτό το συνυπολογίζει μετά. Δηλαδή, ναι, αγωνιστικά. Το θέμα μου είναι το ιατρικό καθαρά του πράγματος. Το δέχομαι. Λοιπόν, και σε ένα άλλο που ήθελα να σου πω. Όπως σου είχα πει και χτες, στον deal με τον Μαρινάκη και την Όβα έχει ήδη γίνει. Απλά είναι μεταφορά των κεφαλαίων. Εγώ θέλω να δω πραγματικά. Και σου έχω και ένα αποκλειστικό μετά, ναι. Θέλω να δω τι συμβόλαια θα υπογράψουν μετά το 2020-2021 οι ομάδες που είναι στην ΟΒΑ, που θα είναι στην ΟΒΑ, γιατί μετά δεν θα υπάρχει άλλη τηλεοπτική στέγη. Δεν θα υπάρξει, φίλε, ομάδα που θα πάρει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εδώ θα είσαι και εδώ θα είμαι. Ο Ολυμπιακός έκανε να μην τη χαρακτηρίσω τη μαγκιά, για να μην το πω κάπως αλλιώς. Τη φουστιά από τη φούστα. Σε βοηθάω. Ναι, υπέγραψε 2,5 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο και ιδιωτικό, ναι, συμφωνητικό. Για να μην μπορεί κανένας να πει μετά ότι είναι. Μπράβο, ναι. Και ιδιωτικό συμφωνητικό με την Όβα να μπορεί να πουλάει εκτός έδρας σε όποιο δίκτυο τηλεοπτικό θέλει τους αγώνες τους εντός έδρας του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι. Ναι. Προσπαθεί δηλαδή να κάνει κάτι σαν το PAOK TV, λίγο διαφορετικά. Και το αποκλειστικό που σου έχω, ναι, για να κλείσω, να μην κρατάω και τη γραμμή, η Νόβα πλέον αλλάζει όνομα και γίνεται Βαγγέλας TV. Εγώ σου είπα ότι το ΒΑ από το ΝΟΒΑ είναι Βαγγέλας, δεν με άκουσες. Λοιπόν, και το πρώτο κανάλι που θα εγκαινιάσει τη λειτουργία του καινούργιου προγράμματος, ναι, θα είναι ένα κανάλι που θα μεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο ζωντανά, ναι, θα λέγεται Κυριάκος και θα δείχνει σε ζωντανή σύνδεση όλα τα μεταφορικά της εταιρείας μεταφορών Κυριάκος, τους οδηγούς, συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους. Αγώνες K19 του Κυριάκου. Έτσι, ακόμα και τους υπαλλήλους που επισκευάζουν τα φορτηγά του. Γεια σου, Στράτε! Φιλιά! Φιλιά, πάμε παρακάτω. Μην παίρνετε άλλο. Αυτοί τρεις είναι μέσα. Αυτές τρεις γραμμές. Γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την κλήρωση για τα τρία εισιτήρια. Καλημέρα σας, ναι! Πέσαμε. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Έπεσε κι άλλος, ναι! Στην τρίτη γραμμή για τελευταία να κλείσουμε. Καλημέρα! Καθώς. Δύο έριξες. Εγώ? Βεβαίως. Ρε Κώστα μου. Μάγε, πού είσαι? Ποιος, ο μάγος είμαι. Δεν είσαι? Χαμήλωσε λίγο γιατί μικροφωνείς, νίζεις. Κλείσε λίγο το μαραφέτη. Έλα, ένα, δύο. Τώρα καλύτερα, ένα, δύο. Καλύτερα τώρα, καλύτερα κάπως. Έλα μάγε μου, πάμε να κλείσουμε, έλα. Έλα. Ποιος μάγος? Πολλοί μάγοι υπάρχουν. Προχώρα γιατί με καθυστερείς! Πάμε! Ο μάγος της Χαλάστρας. Έλα! Κοίταξε, μου έλειψες πάρα πολύ. Ήθελα λίγο χώρο να αναπνεύσω. Ήθελα να δω λίγο την καριέρα, ναι, μου. Σου αξίζει κάτι καλύτερο. Λες κάποια πράγματα που δεν πρέπει να πεις. Ναι! Παλιά τραγούδια έλεγες και πήγες να τα χαλάσεις, αλλά προσπαθούσες να γίνεις ρεζίλια, αλλά εσύ συγκρατήθηκες. Τραγουδάς ωραία. Με τα τραγούδια. Ναι. Για πες. Περίμενε. Όλα τα όμορφα στη ζωή, Κώστα μου, ναι, χτίζονται με δάκρυ. Χτίζονται και με λάσπη και με τούβλα, επίσης, θέλω να σου πω. Κανείς σε τούτη ζωή δεν ζει χωρίς αγάπη. Ναι. Η καρδιά σου λιώνει από έρωτα, αλλά κανείς δεν μπορεί να σε καταλάβει. Πόσο υποφέρεις και αγαπάς, ρε παιδί μου, πόσο. Πόσο. Τόσο με το συμπάθειο. Κοίταξε. Κάθε βράδυ έρχεσαι στο δωμάτιό μου. Ναι. Τραγουδούσε ένα τραγούδι. Δικό μου, βέβαια. Ναι. Μου εγώ! Θέλω το όμορφο μικρό μου. Δικό μου, βρίσκεται. Το έλεγα και έφευγα. Σε είδα στον ύπνο μου. Α, πρέπει να αρχίσει να τα δει αυτά. Χωράω στον ύπνο σου. Στα όνειρά σου. Γεια σου, μάγε! Σε χαιρετώ! Yeah. Φιλιά! Καμένες λιχνίες. Αγαπούμε τους τύπους με τις καμένες λιχνίες. Είναι συνάδελφοι. Δώσε, μαέστρο μου. Καλημέρα στον Τζουρνόπουλο τον Νίκο. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα στην Βασιλική. Γεια σου, Βαλκάνη Χάιδο. Γεια σου, Μαρμαρά Θόδωρε. Γεια σου, Θοδεόρου Σταύρο. Γεια σου, Τριανταφυλλίδη Βαγγέλη. Καλημέρα την Κυριακή. Θα δώσουμε πολύ πόνο. Άντερ καψούρα.
Καλημέρα στον Αριστείδη τον Ηρακλείου. Καλημέρα στον Ελευθεριάδη τον Ιορδάνη. Γεια σου Μυριαλάκη Σταυρούλα. Γεια σου Μαριάνθη Σίμου. Γεια σου Θεοδόρου Κωστή. Γεια σου Σπουσιουλίνη Απόστολε. Σιουσιουλίνη Απόστολε. Γεια σου Αναγνώστου Γιώργου. Καλημέρα σας. Γεια σου Λαμπρόπουλε Γιάννη. Πάω και εισιτήριο. Καλημέρα. Γεια σου Βασιλική. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάω να κάνω τις κληρώσεις. Μαέστρο, δώσε τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 70. 30. Α, μέχρι το 71. 30, 40. 63. Πολύ ωραίος είσαι. Βάλε μαέστραρα μου, βάλε λίγο να παίξεις τραγουδάκι. Ο παπάς Σίμος, 212, είναι το ένα εισιτήριο. Ο Τζουρνόπουλος Νίκος, 873, το δεύτερο. Εδώ είμαστε. Και ο Ηρακλείου Αριστίδης σε 777. Αυτοί οι τρεις που είπα κερδίζουν τα τρία εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Δεν μας πέφτει με τίποτα η τρέλα, το πάθος, η ενέργεια. Δεν μας πέφτει το κέφι. Να το ξέρετε, ζουμουσού λέμε. Και ποτέ δεν κλαίμε, ζουμουσού λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Η εκπομπή ανεβαίνει στο zoomusou.gr. Χωρίς τις διαφημίσεις, έρχεται η Τρόικα, δεν φεύγει κανένας. Θυμίζω, λαδόκολλα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο, οι εκπληκτικές γεύσεις. Να τρώει η μάνα και να μην δίνει στο παιδί. Να πατάει τον όρκο αιώνιας αποχής από το κρέας. Ο Θιβετιανός μοναχός που δεν έχει φάει τσιτσί ποτέ στη ζωή του. Εκεί θα βρείτε και πεντανόστιμα αγγλικά στο τέλος χειροποίητα τον Δημήτρη. Κλιμάρτ! Ο βασιλιάς του κλιματισμού, Κώστας και ο ΣΕΣ, 917-46 και κλιματιστικά και αντλίες θερμότητες και κεντρικά συστήματα VRV. Και βέβαια οι τεντάρχες μας, 35 χρόνια βάζει τέντα και αντιανεμική σε Λατίνα, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011 ανατολικά, 682-369 δυτικά, καταπληκτικά πράγματα, έργα τέχνης, έργα τέχνης. Και το φθινόπωρο με αντιανεμικές ζελατίνες, όπως είπαμε, εδώ είμαστε και θα είμαστε και αύριο πρώτα ο Θεός. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε. Ζουμουσού λέμε, bye, bye!